Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές του Λίμπερο 107,4. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα. 29 Ιουλίου, αποχαιρετάμε και τον Ιούλιο σιγά σιγά. Στην καρδιά του καλοκαιριού είμαστε. 12 λεπτάκια μετά τις 2. Παρέα θα πάμε ως και τις 5 σήμερα και έτσι θα πηγαίνουμε για τις επόμενες 2-3 εβδομάδες. Να καλύψουμε την άδεια του διευθυντή μας, του Γιώργου Τζαγόρα, που θα απουσιάζει από ένα ξεκουραστή. Καιρός ήτανε. Εδώ παρέουλα θα πηγαίνουμε 2 με 5 να βλέπουμε ό,τι υπάρχει στην αθλητική επικαιρότητα. Σε πάω, ξεάρι. Παρέα με Γιώργο Μπαϊράμι από δεξιά, με το φίλο μας τον Χρήστο από αριστερά. Θα τα λέμε για ό,τι υπάρχει. Μπήκαμε και σε εβδομάδα με full ποδοσφαιρική δράση. Με revanche στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις για τις ελληνικές ομάδες. Με φιλικά παιχνίδια σημαντικά για Παναθηναϊκό σήμερα και για ΑΕΚ μεθαύριο την Τετάρτη. Την Τρίτη είναι το μάτι του Ολυμπιακού με την Πλιζένη revanche. Την Πέμπτη ο Άρης Κρατρόμητος. Έχουμε πραγματάκια. Έχουμε και τα διεθνή φιλικά, τα μεταγραφικά. Γενικότερα, παρότι είμαστε έτσι σε μια περίοδο δύσκολη και περίεργη στην καρδιά του καλοκαιριού πάντα για την αθλητική επικαιρότητα, υπάρχουν έτσι θεματάκια για να ασχοληθούμε. Καταρχήν, καλησπέριζω τους κυρίους. Καλησπέρα. Τι γίνεται, πώς πάμε? Πάμε καλά, ισχύει. Εσύ θα μας πεις πώς πέρασες, άμα πέρασες όμορφα. Πού να περάσω όμορφα, εδώ, Σαββατοκύριακο, εκπομπές είχαμε το βράδυ, κανονικά. Είδαμε τα φιλικά του ΠΑΟΚ το Σάββατο. Εγώ μαυρισμένο σε βλέπω πάντως. Μαυρισμένο με βλέπεις. Ναι. Έλειπα την προηγούμενη εβδομάδα, έχει μείνει το μαύρο από τότε. Εντάξει, ο ήλιος έβλεπε, οπότε όλοι μαυρίζουν. Εδώ καλά, είμαστε δροσιά. Έχει εδώ πέρα είναι σούπερ, δεν μπορούμε να παραπονεθούμε. Καλύτερα και από θάλασσα. Αυτό. Μπορεί να βρισκόμαστε, όπως είπες και εσύ πριν, στην καρδιά του καλοκαιριού, αλλά είναι μια πάρα πολύ σημαντική περίοδος για την Ελλάδα συλλογικά. Και για τις, πρέπει να πάμε καλά σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, γιατί όπως έχει γραφτεί Πολάκης, είναι κρίσιμη η φετινή σεζόν αναφορικά με τη θέση μας στην UEFA και το πώς θα πορευτούμε τα επόμενα χρόνια σε περίπτωση που πέσουμε κι άλλο. Ναι, οπότε έτσι. Είναι πάρα πολύ σημαντική η χρονιά και εσύ είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Χρειαζόμαστε προκρίσεις από όλες τις ομάδες και υπερβάσεις, αν μπορώ να το πω έτσι. Έτσι είναι, ναι. Και αρχίζει γενομένη σε αυτήν την εβδομάδα που πρέπει, νομίζω, και θα μπορέσουν, πιστεύω, και οι τρεις ομάδες να κάνουν το καθήκον τους και να περάσουν. Και ο Ολυμπιακός μετά το 0-0 στην Τσεχία είναι το φαβορί απέναντι στη Βιλτζέν. Που βέβαια είναι μια επικίνδυνη ομάδα είναι σήμερα. Είναι ύπουλο το 0-0 βέβαια, αλλά ναι, όντως είναι στην έδρα του. Σήμερα βέβαια διαβάσαμε και για την απώλεια του βασικού της ποδοσφαιριστή. Το όνομά του ξεχνάω τώρα, θα το δούμε αμέσως. Ο οποίος δεν θα έρθει στο Καραϊσκάκι. Λέγεται, πώς λέγεται, θα τον βρούμε τώρα. Είναι ο Λούκας Τσέρμακ, ο οποίος δεν θα είναι στην αποστολή της Πλιζέν, η οποία ανακοινώθηκε σήμερα για τον Πειραιά, όπου θα γίνει το παιχνίδι αύριο στις 9.30 ο αγώνας revanche με τον Ολυμπιακό, να θέλει φυσικά να πάρει την νίκη και την πρόκριση. Και από εκεί και πέρα μετά θα ακολουθήσουν τα δύο μάτς Ατρομήτου και Άρη, και εκεί φαβορεί οι ομάδες μας. Και ο Ατρόμητος και ο Ατρόμητος μετά και την νίκη με 2-1 στην Σλοβακία είναι σίγουρα το φαβορεί. Ο Άρης μπορεί το 0-0 να είναι ύπουλο, όπως είπαμε και πριν, και εφόσον πάει και στη revanche στην Κύπρο. Αλλά έδειξε πόσο καλύτερη ομάδα είναι στο πρώτο παιχνίδι εδώ. Επομένως, νομίζω ότι εύκολα ή δύσκολα θα καταφέρει να πάρει το εισιτήριο. Έτσι, πηγάζει και από τους ίδιους τους και τους ποδοσφαιριστές και γενικά όλα τα μέλη της ομάδας ότι εν τέλει θα πάρει την πρόκριση ο Άρης. Γιατί έδειξε ότι όντως είναι καλύτερη ομάδα, απλά είχε κάποιες ατυχίες. Είναι πάνω από τη Λεμεσό, τουλάχιστον τι επίπεδα. Είχε ατυχίες με τα δοκάρια. Έπαιξαν και λίγο αντιποδόσφαιρο, να το πούμε έτσι. Το πήγαν εκεί πέρα, ναι, να σπάσουν το ρυθμό κτλ. Δεν νομίζω πως και η δεύτερη φορά θα είναι έτσι. Οπότε νομίζω πως θα πάνω χέρι έχει ο Άρης. Αν το βρει το γκολ νωρίς και όλα, νομίζω θα καθαρίσει εύκολα. Μα παίζει και για δύο αποτελέσματα στην ουσία. Γιατί ναι, η Λεμεσός χρειάζεται. Αυτό. Η Λεμεσός που δεν πάει για την ισοπαλία, αλλά η Λεμεσός χρειάζεται μόνο την νίκη. Χειρότερο στο 0-0 θα πάει το μάτι στην παράταση. Λοιπόν, ανακοινώθηκε και η αποστολή του Άρη, ο οποίος Άρης μας ξάφνιασε σήμερα, χωρίς να υπάρχει ενημέρωση νωρίτερα, χωρίς να έχει γίνει γνωστό. Ξαφνικά το πρωί υπήρξε η είδηση ότι αναχώρησε σήμερα κιόλας στην Κύπρο. Θα βρίσκεται μάλλον εκεί ήδη από σήμερα, λογικά έχουν φτάσει τώρα. Θα προπονηθεί από σήμερα εκεί για να εγκλιματιστούν λίγο και παίξει για τις καιρικές συνθήκες που υπάρχουν εκεί. Mm-hmm. Πολύ υγρασία, πιο υψηλή θερμοκρασία από εδώ. Τα λέγαμε και χθες βράδυ εδώ στον αέρα του Λίμπερο με τον Νικό Παδόπλο. Θα τον ξανακαλέσουμε και συνέχεια να μας δώσει και άλλα στοιχεία. Να πάρουμε και κλίμα από εκεί. Στην αποστολή στην οποία δεν είναι ο Γιουνές και ο Τζανακάκης. Αναμενόμενες οι απώλειες. Το είχε πει και ο Παντελίδης ότι ίσως φορ δύσκολα θα προλάβει να είναι έτοιμος. Δεν τον πήρε κάτι στην αποστολή. Με η Ντέγια θα πάει. Ναι, ο Γιουνές δεν προπονήθηκε καθόλου σε κανονικούς ρυθμούς την προηγούμενη εβδομάδα. Οπότε ήταν πάρα πολύ δύσκολο να συμπεριληφθεί στην αποστολή.
Το ήξερε αυτό το πρόβλημα ο Παντελίδης, οπότε πορεύεται χωρίς αυτόν και τον Μανώλη Τζανακάκη. Ωστόσο, οι υπόλοιποι είναι όλοι τιμοπόλεμοι και ο Λάρσον, ο οποίος δεν ήταν απόλυτα έτοιμος στο πρώτο παιχνίδι, πλέον έχει ανεβάσει ρυθμούς. Προπονείται εδώ και περίπου 10 μέρες σε φουλ ρυθμούς με την ομάδα, οπότε θα είναι απόλυτα έτοιμος για το παιχνίδι. Όπως και ο Σάσα, ο οποίος πήρε κάποια λεπτά συμμετοχής στο πρώτο παιχνίδι, νομίζω πως τώρα θα είναι ακόμα πιο έτοιμος. Και δεν αποκλείται και να το δούμε και σε μεγαλύτερο ρόλο και να παίρνει και περισσότερα λεπτά συμμετοχής. Θα δούμε, ναι, όντως. Ένας ποιοτικός παίκτης, έτσι. Το έδειξε και στο πρώτο μάτς. Είναι ο παίκτης που περιμένουν στον Άρη να δώσει και περισσότερη ταχύτητα στη μεσαία γραμμή. Αυτό το που λείπει και νομίζω φάνηκε και στο πρώτο παιχνίδι σε αρκετά σημεία. Εδώ με την LMSU. Το έχει αυτό το στοιχείο Σάσα και σιγά σιγά θα αρχίσει να το βάζει περισσότερο στο παιχνίδι του, νομίζω. Έτσι, μια σωστή τακτική ίσως από τον Άρη να πάει τόσο νωρίς στην Κύπρο, έτσι, να εγκληματιστεί στις συνθήκες, γιατί θα έχει πάρα πολύ υγρασία, θα είναι διαφορετικό το στυλ, το κλίμα που θα υπάρχει εκεί, οπότε ίσως το βοηθήσει όλο αυτό. Ναι. Λοιπόν, να πάμε λίγο, θα ασχοληθούμε εκτενέστερα με τα του Άρη συνέχεια που θα έχουμε και τον Νίκο Παπαδόπουλο να μας δώσει και τα τελευταία νέα από το ρεπορτάζ εκεί και ό,τι άλλο υπάρχει πιο αναλυτικά. Να πάμε λίγο να ασχοληθούμε με τα του ΠΑΟΚ. Με τα φιλικά παιχνίδια του Σαββάτου. Χρήστο, τα είδες? Και τα δύο, εννοείται. Και τα δύο. Εντάξει, σαφώς το δεύτερο είναι αυτό που. Εντάξει, το δεύτερο μας ενδιαφέρει κυρίως γιατί παρατάχθηκε ο βασικός κορμός της ομάδας, αλλά και η πιθανή 11 που θα χρησιμοποιήσει ο Άμπλ Φερέιρα για το μάτς με τον Άγιαξ, το πρώτο μάτς στην Τούμπα. Από εκεί ύστερα, στο πρώτο μάτς, νομίζω η ενδεκάδα που είδαμε, Γιώργο, δεν πρόκειται να την ξαναδούμε. Αυτούσια. Όλοι ήτανε... μαζί σίγουρα όχι. Ναι, ναι, ναι. Ήταν μια. Που κάναμε μάτς Κυπέλλου, άμα. Και πάλι όλοι μαζί, λίγο δύσκολο. Όλοι αυτοί. Και δεν ξέρουμε και αν θα παραμείνουν και όλοι από αυτούς που αγωνίστηκαν στο πρώτο παιχνίδι. Κάποιοι να αποτελέσουν παρελθόν. Ναι. Όταν έρθουν και άλλα μεταγραφικά αποκτήματα στην πορεία, αναγκαστικά το ρόστερ θα πρέπει να αδειάσει λίγο αριθμητικά. Θα μειωθεί. Ούτως ή άλλως είναι φορτωμένο αρκετά. Θα πρέπει να μειωθεί κι άλλο άμα γίνουν προσθήκες. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ έδειξε ότι σταμάτησε. Ξεκίνησε βασικά από εκεί που σταμάτησε την προηγούμενη σεζόν. Ο Εσίτη στο ανεπίσημο ντεμπούτο του ήταν, αν όχι πάρα πολύ καλός, ήταν καλός. Καθάρισε όλες τις μπαλιές που είχε στη περιοχή δράσης του. Από εκεί και ύστερα νομίζω ότι αναμένουμε με ανυπομονησία τις μεταγραφικές εξελίξεις, ναι, στη θέση του αριστερού μπακ. Οι οποίες δεν αποκλείται να έρθουν και αυτήν την εβδομάδα, αλλά εντάξει, υπάρχει και το ενδεχόμενο να έρθουν και μετά τα μάτς με τον Άγιαξ. Δεν αποκλείεται και αυτό το σενάριο. Νομίζω πάντως ότι ακόμη και αν έχουμε μεταγραφεί αυτήν την εβδομάδα, εντάξει, δεν θα προλάβει ο παίκτης, όποιος και αν έρθει, να είναι σε θέση να βοηθήσει τα μάτς με τον Άγιαξ. Νομίζω ο ΠΑΟΚ θα πάει με τους 11 που είδαμε στο απογευματινό φιλικό του Σάββατου. Έτσι. Με τον Εσίτη να κερδίζει τη θέση στη μεσαία γραμμή δίπλα στον Ελκαντουρί. Και με βάση και τη δήλωση τη χθεσινή του Αμπέλ Φερέιρα, με την οποία θα ασχοληθούμε περισσότερο συνέχεια, γιατί σχολιάζεται έντονα στα social media από χθες για το ότι ο Μάλ Καντουρί είναι ο παίκτης που έχει. Ο καλύτερος παίκτης που έχει προπονήσει ως τώρα, ναι. Τα λέγαμε εμείς για τον Καντουρί, παίζει σε λάθος θέση. Δεν πειράζει. Το έλεγε δηλαδή και με Λουτσέσκου. Μα ναι, το παιδί μπορεί να βλέπει γήπεδο, δεν μπορεί να παίξει με πλάτη. Δεν μπορεί να παίξει σε στενούς χώρους. Δεν το έχει το ένα εναντίον ενός. Είναι να παίρνει την μπάλα και να τη μοιράζει. Ένα καθαρό χτάρι. Με box to box δεν είναι. Ναι. Και για εμάς όσους παίζουν manager, ξέρουν πολύ καλά ότι χρησιμοποιείται στη θέση του κεντρικού μέσου σαν οργανωτής. Ναι, εκεί είναι ο ρόλος του. Το θέμα είναι ότι πριν ένα μήνα, ενάμιση, όταν είχε συμφωνήσει να πάει στην Ανταρλιέγη, οι περισσότεροι φίλοι του ΠΑΟΚ έλεγαν τον πάμε και στο αεροδρόμιο. Ναι, γιατί τα δείγματα γραφής που είχε δώσει σαν αριστερό εξτρέμ δεν δικαιολογούσαν ούτε τόσο. Δεν έλεγε κανείς όμως τότε ότι το παιδί παίζει σε λάθος θέση. Ποιος θα το πει? Είδες, εδώ είναι το θέμα. Ποιος θα το πει? Οπότε βρέθηκε ένας άνθρωπος να βρει το κουμπί του συγκεκριμένου παίχτη. Ναι, αυτό πιστώνει στο Φερέιρα. Τον είδε προπονήσεις, είδε τα στοιχεία του, τον χρησιμοποίησε εκεί και. Νομίζω ότι κλείδωσε κιόλας τη θέση. Οπότε, και θεωρεί. Μέχρι να επιστρέψει και ο Μαωρίσιο και ο Βέρμπλουμ να αρχίσουν να μπαίνουν σε ρυθμούς, νομίζω ότι θα έχει και θέση βασικού. Είναι δηλαδή μια εσωτερική μεταγραφή για τον ΠΑΟΚ. Κάπως έτσι, ναι. Εσωτερική μεταγραφή μπορεί να χαρακτηριστεί. Μπορεί να χαρακτηριστεί και σαν δύο εσωτερικές μεταγραφές. Στην ουσία, γιατί ανεβάζει επίπεδο τη μεσαία γραμμή του ΠΑΟΚ Αλκαντούρι. Είναι το δημιουργικό χάφ το οποίο έλειπε από τον ΠΑΟΚ όσο έλειπε ο Ζωσέ Μαουρίτσιο και όσο θα λείπει ο Μαουρίτσιο. Γιατί καλύπτει και τον Μαουρίτσιο σαν δημιουργικό, αλλά δίνει και λύση. Παράλληλα, σαν δεύτερος, χαφ. Ναι, όντως. Και
γενικότερα ανεβάζει ποιότητα στις μεταβάσεις, στην εξέλιξη του παιχνιδιού του ΠΑΟΚ και στη μετάβαση από την άμυνα στην επίθεση με τον τρόπο που εκεί στο transition. Ποιο σου άρεσε, Χριστό, περισσότερο από το φιλικό του Σαββάτου? Πέρα από τον Άκου που έβαλε τα 4 στον εκτός συναγωνισμού, εντάξει, θα τα βάζει 4 γκολ, είσαι σίγουρα ο πρωταγωνιστής. Νομίζω ότι αυτός που έκανε την καλύτερη εμφάνιση μετά τον Τζούμπα ήταν ο Κρέσπο, ο οποίος ήταν αλάνθαστος πραγματικά, αντιδράσεις και τοποθετήσεις απολύτως σωστές. Έδωσε και μια assist που ξεκίνησε στην ουσία από δικό του κλέψιμο. Έκλεψε, βγήκε μπροστά και μοίρασε στον Τζούμπα, ο οποίος, εντάξει, τον γκολ που βάζει το τέταρτο, αν δεν κάνω λάθος, το 1-4, ναι, είναι πραγματικά σεντερφορίσια κίνηση. Ναι. Στο πάρισμα, ρολάρισμα και εκτέλεση με το δεξί, όλα μέσα σε 5 δευτερόλεπτα. Πράγμα το οποίο εγώ δεν το έχω δει από κανένα επιθετικό στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και λέγαμε χθες με τον Δημήτρη τον Αναξή εδώ ότι το 40 που δίνει για να βγει πρώτος σκόρ στο πρωτάθλημα είναι πραγματικά δωράκι, κατά τη δικιά μου άποψη. Δίνει τόσο, Ναι, αν δεν κάνω λάθος, 40-20 θα σε γελάσω. Αλλά εκεί είναι. 40 άλλο 20. Ναι, κάπου εκεί είναι όμως. Κάπου εκεί. Ναι, και το 20 είναι πολύ. Καλό είναι και εκείνο, αλλά. Κάπου εκεί. Ναι. Και το 20 είναι πολύ για τον Άκου, πιστεύω. Θα σου πω. Γιατί φέτος δεν είναι όπως πέρσι που ήταν στο πρώτο μισό στον πάγκο λόγω Πρίγιοβιτς. Το είπε και στη συνέντευξη που έδωσε στη Φόρτσα ότι φέτος θα δούμε ένα διαφορετικό Άκου. Ναι. Με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Είναι λογικό. Ναι, από θέμα ποιότητας νομίζω δεν συγκρίνεται. Ξέρουμε τι ποιότητα έχει και τι ταχύτητα έχει ο Τσούμπα. Από εκεί και ύστερα το θέμα είναι η αυτοπεποίθηση και το μπόλιασμα που θα έχει με την ομάδα, αφού θα κάνει και έκανε και προετοιμασία μάλλον. Και νομίζω ότι αρχίζει και δένει και με τον Μπέλκα σε αυτό το 4-4-2 του Φερέιρα. Νομίζω ότι όσο παίζουν μαζί όλο και περισσότερο, θα αρχίσουν να βρίσκουν και ρυθμό και θα, άμα δέσουν και μεταξύ τους, θα έχουμε να δούμε ωραία πράγματα από τον ΠΑΟΚ επιθετικά. Το οποίο, ναι, θα είναι άλλη ταχύτητα του ΠΑΟΚ φέτος με επιθετικά σε σχέση με πέρσι. Εντάξει, είναι και διαφορετικό το στυλ παιχνιδιού βέβαια. Ίσως να δημιουργεί περισσότερα κενά πίσω. Παίζει με περισσότερο ρίσκο ο Φερέιρα. Αυτό βλέπουμε τουλάχιστον από τα φιλικά. Βέβαια, εδώ μπαίνει ένα στεράκι, μια παράμετρο, στο ότι ο ΠΑΟΚ δεν αντιμετώπισε στα φιλικά παιχνίδια κάποια ομάδα υψηλού επίπεδου. Κάποια ομάδα, εντάξει, ας μην πούμε στο επίπεδο του Άγιαξ, αλλά στο επίπεδο που θα μπορεί να συναντήσει μια ομάδα ακόμη και αν πάει στους ομίλους του Europa League. Στο απευταίο σενάριο για τον ΠΑΟΚ, που στόχος φυσικά είναι να πάει στους ομίλους του Champions League. Αλλά νομίζω ότι δεν αντιμετώπισε στα φιλικά κάποια ομάδα που να μπορεί να τον κοντράρει σε τόσο υψηλό επίπεδο. Με εξαίρεση την Alkmaar, νομίζω που ήταν ίσως η καλύτερη ομάδα που αντιμετώπισε, και την Anderlecht που δεν την πέτυχε σε καλή φάση. Και δεν έπαιξε άσχημα με την. Με την Alkmaar. Δεν έπαιξε άσχημα. Έπαιξε καλά. Ναι, ήταν τα πρώτα του κιόλας. Ναι. Το πρώτο φιλικό ήταν. Το πρώτο ακριβώς. Ναι. Ήταν μόλις είχε φτάσει στην Ολλανδία κιόλας. Ναι, το πρώτη εικόνα που είχε ο Φερέιρα από τους παίκτες του. Αλλά εντάξει, σαφώς τα μάτια με τον Άγιαξ είναι πολύ διαφορετικά. Πιο υψηλή ένταση, ναι, σίγουρα. Αλλά καταλάβαμε από την εικόνα του Πόξα φιλικά το τι περίπου θέλει να περάσει ο Φερέιρα, και σαφώς αυτό σιγά σιγά το βελτιώνει και θα το χτίζει. Δεν μπορεί να το πιάσει τον τέλειο βαθμό από την πρώτη μέρα σε μια ομάδα που έχει συνηθίσει να παίζει με τελείως διαφορετικό τρόπο μέχρι τώρα. Ναι, από ό,τι βλέπουμε ο Φερέιρα στην ουσία θέλει να εμφυσίσει τον ΠΑΟΚ ότι θέλει να δώσει βάση στο επιθετικό transition, να βρει την αντίπαλη άμυνα ανοργάνωτη κυρίως, ώστε να παίξει πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά ο ΠΑΟΚ σε σχέση με τον Λουτσέσκου, ο οποίος ήθελε έτσι λίγο πιο σετ παιχνίδι από τους παίκτες του, να κυκλοφορεί η μπάλα και να ψάχνουν την κατάλληλη δίωδο. Ναι. Δεν ξέρω αν συμφωνείς με αυτό. Έτσι είναι, ναι, και ο ΠΑΟΚ εκεί θα χτυπά φέτος. Και εκεί νομίζω θα πάει να χτυπήσει και τον Άγιαξ. Ο οποίος Άγιαξ, ναι, μεν είναι μια ομάδα στο top επίπεδο, έτσι, αυτό δεν το συζητάμε. Αλλά έχει αδυναμίες, είναι τρωτός κυρίως αμυντικά και με την απουσία του Ντελίχτ, που σαφώς ήταν ο κορυφαίος, ο βράχος πίσω στην άμυνα και γενικότερα ο ηγέτης αυτής της ομάδας πέρσι. Παρότι 20 χρονών ήταν ο αρχηγός και ήταν αυτός που πολλές φορές καθοδηγούσε και τους υπόλοιπους που ήταν μέσα στο γήπεδο. Ο Άγιαξ δημιουργεί κενά πίσω γιατί παίζει πολύ ψηλά. Παίζει πολύ ψηλά, πιέζει, το pressing του γίνεται πολύ ψηλά από όλη την ομάδα, και εκεί ίσως θα πρέπει να χτυπήσει ο ΠΑΟΚ. Γιατί δεν νομίζω ότι μπορεί να πάει σε μια προσέγγιση του να. Επειδή είναι το και το πρώτο μάτι στην Τούμπα, του να κρατήσει το 0. Δεν νομίζω ότι μπορεί να κρατήσει το 0 απέναντι σε αυτόν τον Άγιαξ. Με Τάντιτς, με Πρόμες, με Νέρες, με όλους αυτούς μπροστά, με τον Ντόλμπεργκ. Πολύ δύσκολα μπορεί να κρατήσει ο ΠΑΟΚ το 0 στην Τούμπα. Οπότε νομίζω θα χτυπήσει κυρίως στο να βρει τα κενά του Άγιαξ και να σκοράρει 1-2 γκολ τώρα και στη ρεβάνς ό,τι βγει. Δεν ξέρω, εγώ θα διαφωνήσω πάντως. Εσύ λες να πάει να κρατήσει το 0 αυτό τον Άγιαξ? Δεν λέω ότι θα πάει. Εγώ σου λέω ότι αν ήμουν εγώ προπονητής, αυτό θα ήταν το δικό μου πλάνο παιχνιδιού. Να πάει στο 0. Να κρατήσει το 0. Γιατί άμα φάει γκολ ο ΠΑΟΚ εκτός έδρας, μετά θα πρέπει να βρει γκολ μέσα στην Ολλανδία. Όπως και δίποτε. Θα το βρει τον γκολ στην Ολλανδία. Αυτό είναι σίγουρο. Όσο πιστεύω ότι θα δεχτεί γκολ στην Τούμπα, τόσο πιστεύω ότι θα βάλει γκολ στην Ολλανδία.
Το θέμα είναι πώς θα τα φάει στην Ολλανδία. Γιατί εντάξει, αυτός ο Άγιαξ δεν νομίζω ότι μπορεί να τον κρατήσει στο 0. Δεν ξέρω αν μπορεί να τον κρατήσει και στο 1. Εντάξει, νομίζω ότι λίγο υπερβάλλει τώρα. Ο Πάουκ δεν είναι παιδική χαρά πίσω. Καλά, δεν λέω αυτό, σαφώς. Αλλά ο Άγιαξ έβαλε 4 μέσα στον Μπερναμπέου στη Ρεάλ. Ναι, αλλά περσινός Άγιαξ. Ναι, σε αυτό το επίπεδο. Εντάξει, και άμα. Α πω λίγο πόσα γκολ έβαλε πέρσι ο Άγιαξ μέσα σεζόν. Νομίζω ήταν η πιο παραγωγική ομάδα στην Ευρώπη, έβαλε τα περισσότερα. Μισό λεπτάκι, δώσε μου. Ναι, μην ξεχνάς όμως ότι ο Άγιαξ δεν είναι ο περσινός Άγιαξ πρώτον. Και δεύτερον, όπως προείπα, ο Πάουκ δεν είναι παιδική χαρά πίσω. Δεν σου λέω ότι είναι παιδική χαρά. Σε ίσα η άμυνα είναι η πιο σταθερή γραμμή του γιατί έχει κρατήσει και όλους τους περσινούς. Θα πάει στα γνωστά μονοπάτια με Βαρέλα Κρέσπο, έμεινε το δίδυμο. Επομένως, εκεί είναι σοβαρός ο Πάουκ. Δεν λέω ότι θα έχει πρόβλημα επειδή δεν είναι σοβαρός ο Πάουκ, αλλά επειδή ο Άγιαξ. Είναι ο Άγιαξ που είδαμε πέρσι, είναι ο Άγιαξ που είδαμε να βάζει γκολ στην 34 δευτερόλεπτα στην Αϊτχόβεν. Χωρίς να κουμπίσουν μπάλα για λέει. Χωρίς να κουμπίσουν μπάλα, ναι, δηλαδή λέμε τα περσινά δείγματα, αλλά να δούμε και τα φετινά που έχει δώσει το ένα επίσημο παιχνίδι και κέρδισε πανεύκολα την Αϊτχόβεν. Ναι, η οποία Αϊτχόβεν δεν είναι και αυτή η καλή φάση. Καλά, εννοείται, αλλά δεν έχει να συζητήσει σε τίποτα η φετινή ομάδα από την περσινή του Άγιαξ. 175 γκολ. 175 έσπασε ρεκόρ, νομίζω είναι πιο. Έσπασε ρεκόρ που κρατούσε νομίζω και η Μπαρσελόνα. Την ξεπέρασε στα γκολ σε μια σεζόν, τα 175. Εντάξει, ακόμα δεν έχει τελειώσει βέβαια μεταγραφική περίοδος. Ακούγονται διάφορα ονόματα για τα κορυφαία, για τους κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους από τον Άγιαξ. Όπως ο Γιέ. Δεν θα προλάβει να φύγει ο Σταμάτης με τον Πάουκ. Για να φύγει, θα φύγει αργότερα. Και έχει πάρει και τον Μπρόμες μπροστά. Και έχει ενισχυθεί αυτό που πήγα να πω μόλις τώρα. Ότι ενισχύθηκε με τον Μπρόμες, ένα παίχτη που μπορεί να σε κάνει τη ζημιά από εκεί που δεν το περιμένει. Τεχνίτη, γρήγορο. Τον αντιμετώπισε ο Πάουκ με τη Σπαρτάκ Μόσχα πέρσι. Και όπου του έκανε μια κλωτσιά ο Μάτος στο πρώτο μάτσο εδώ στην Τούμπα, στο πρώτο ημίχρονο, πήγε να του κόψει τον αέρα. Εντάξει, δεν μάθησε και πολύ ο Ολλανδός βέβαια. Αλλά εντάξει, ο Μάτος από εκεί από την πλευρά. Εντάξει, τώρα να ξαναδούμε δηλαδή τον γκολ που βάζει ο Άγιαξ 34 δευτερόλεπτα. Θα μου πεις είναι αστεία η συμπεριφορά η αμυντική της Αϊτχόβεν, αλλά ο τρόπος με τον οποίο αλλάζουν την μπάλα, η ταχύτητα με την οποία μπορούν να βγουν μέσα στη μικρή περιοχή. Εντάξει, εκεί είναι το δύσκολο κομμάτι. Γι' αυτό σου λέω ότι πολύ δύσκολο ο Πάουκ θα καταφέρει να κρατήσει τον Άγιαξ. Όλα τα λεφτά είναι αυτοί εδώ πέρα, κάθε τι. Νομίζω πως όσοι προπονητές έχουν πάει με πλάνο να κρατήσουν το 0, συνήθως την πατάνε. Δεν είναι ποδοσφαιρική λογική να κρατήσει το 0. Το 0 η Γιουβέντους μέσα στο Τωρίνο. Από τις πιο σοβαρές αμυντικά ομάδες στην Ευρώπη. Δεν μπορεί ένας προπονητής σοβαρός μια σοβαρή ομάδα να πηγαίνει για να κρατήσει το 0. Δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Συνήθως την πατά. Σκόραρε παντού πέρσι. Νομίζω δεν υπήρχε μάτς που να σκοράρει. Ειδικά στο Champions League νομίζω ναι, είχε γκολ σε όλα τα ματς, πορεία του, αυτή την τρελή πορεία που έκανε φτάνοντας μια ανάσα πριν τον τελικό, νομίζω πέτυχε γκολ παντού. Θα μου πεις εντάξει είπαμε, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε γιατί άλλα τα δεδομένα, άλλο το momentum και η φόρμα που είχαν τότε οι Ολλανδοί, αλλιώς θα είναι τώρα, αλλά δεν πάβει να είναι η ίδια ομάδα έτσι, με λίγες αλλαγές. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα, στο πρώτο διάλειμμα, μέχρι τις 5 θα είμαστε εδώ παρεούλα σήμερα, να κάνουμε το πρώτο break. Και να επιστρέψουμε με περισσότερα και για ΠΑΟΚ και για Άρη και για Άγιαξ, ο οποίος έχει και φιλικό στις 3, έτσι, με την Σίβασπορ, την Τουρκική, να δούμε αν μπορέσουμε να έχουμε και εικόνα. Σίβασπορ ή Ρίζεσπορ. Σίβασπορ ή Ρίζεσπορ. Ρίζεσπορ. Εσύ σπορ τελειώνει. Σίβασπορ. Σίβασπορ, εδώ είμαστε. Σίβασπορ. Η Ρίζεσπορ είναι η ομάδα που ο Χατζησαΐας με τα γραφεί. Λοιπόν, πάμε στο break και επιστρέφουμε εδώ στο Λίμπερο 107,4. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Λίμπερο 107,4 ακούτε. Ο Λίμπερο παντού, παρέα ως και τις 5 σήμερα με Χρήστο και Γιώργο και Γιώργος Παναγιωτήδης εδώ στο μικρόφωνο. Ο Γιώργος Μπαϊράμης, ο Χρήστος εδώ παρέα μας. Θα λέμε για τον ΠΑΟΚ, θα τα πούμε για τον Άρη συνέχεια. Τα λέμε για τον Άγιαξ και δεν προλάβαμε να πούμε μια κουβέντα για το πόσο καλό είναι επιθετικά ο Άγιαξ και πλακώσαν τα μηνύματα στο διάλειμμα. Εντάξει ρε παιδιά, δεν είπαμε κάτι. Δεν είπαμε ότι ο ΠΑΟΚ θα διασυρθεί από τον Άρη. Δεν είπα αυτό. Προς Θεού, ούτε είπα ότι ο ΠΑΟΚ είναι καμιά παιδική χαρά ή ότι θα δέχεται γκολ αβέρτα τον Άρη. Απλά είπα ότι θα προτιμούσα να δω προσέγγιση από τον ΠΑΟΚ. Επιθετική. Δεν μπορεί να πας να παίξει τον Άρη στο γήπεδο, προφανώς. Αλλά όχι να πάει με το μυαλό και την οτροπία του να κρατήσει με το 0 στο πρώτο μάτς. Γιατί είναι δύσκολο αυτό απέναντι σε μια ομάδα όπως τον Άγιαξ. Το είδαμε και, εντάξει, και τις δύο προηγούμενες περιπτώσεις, θα μου πεις άλλες ομάδες τότε. Αλλά σε αυτό τον Άγιαξ που βλέπουμε τώρα, με το δείγμα που έχουμε, είναι δύσκολο κατά ψέματα. Όχι ο ΠΑΟΚ μόνο, οποιαδήποτε ομάδα στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή να τον κρατήσει στο 0. Οπότε ας πάει ο ΠΑΟΚ να χτυπήσει επιθετικά τις αδυναμίες που έχει αμυντικά ο Άγιαξ, που είναι περισσότερες από τις επιθετικές του, να βάλει τον γκολ και γιατί όχι να κερδίσει 2-1 με στην Τούμπα. Και να πάει εκεί και να πάρει το 1-1. Εντάξει, γενικά δεν είναι νοοτροπία αυτή να κρατήσει το 0. Εντάξει, σε τέτοιου είδους παιχνίδια που είναι. Δηλαδή, άμα το κάνεις το πρώτο, θα το κάνεις και στο δεύτερο, κάποια στιγμή θα λες, άμα κρατήσεις το φάσμα. Λες ότι άμα κρατήσεις το 0 στην έδρα μου, πάω εκεί με ένα 0. Πάω εκεί να παίξω και για δύο αποτελέσματα μετά.
Αλλά πιστεύω και πάλι, επιμένω σε αυτό. Δεν λέω ότι ο ΠΑΟΚ θα διατηρηθεί ξανά. Το τονίζω αυτό γιατί πλακώσαν τα μηνύματα κατευθείαν. Αλλά πιστεύω ότι είναι δύσκολο να κρατήσει το 0 απέναντι αυτό. Δηλαδή δεν λέω ότι θα φάει 3 γκολ. Αλλά λέω ότι ένα θα το βρει ο Άγιαξ. Όχι γιατί είναι κακό ο ΠΑΟΚ, γιατί είναι πολύ καλό επιθετικά ο Άγιαξ. Αυτό γενικά ότι ο ΠΑΟΚ χτίζεται κάτι καλό. Είναι σε καλή περίοδο. Φαίνεται αυτό και από τα φιλικά κτλ. Είναι καλό, αλλά ο Άγιαξ είναι ακόμα καλύτερο. Ήταν άτυχο που έτυχε πάνω σε αυτό. Στην κλήρωση. Αυτή είναι η πραγματικότητα, να το πούμε έτσι. Το θέμα είναι, βέβαια, εδώ και μια άλλη παράμετρο που μπαίνει, γιατί ακούγεται από πολλού και είναι πραγματικότητα αυτό ότι ο Άγιαξ είναι πολύ καλύτερο από ό,τι ήταν και τι δύο προηγούμενε φορέ που τον πέτυχε ο ΠΑΟΚ. Και πιο όριμο πλέον. Πρώτη, πιο όριμο. Ίσως μπορούμε να τη συγκρίνουμε γιατί είχε το Σουάρες. Ναι, αλλά και ο ΠΑΟΚ ήταν χειρότερο. Αυτό θέλω να πω. Ότι και ο ΠΑΟΚ σε αυτή τη φάση είναι πολύ καλύτερο από ό,τι ήταν πριν από πολλέ φορέ. Δηλαδή και για τον Άγιαξ δεν είναι καλή κλήρωση γιατί έχει πολύ πιο εύκολε ομάδε στο μονοπάντου από τον αντίχει τον ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι το είπε και ο Τάντιτ σε δηλώσει ότι περιμένουμε δύο πολύ σκληρά παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ. Δεν θα είναι εύκολο για αυτού γιατί θυμούνται και. Το πώς προκρίθηκαν μάλλον και έφτασαν μια ανάσα από το να αποκλειστούν και τις δύο προηγούμενες φορές απέναντι στον ΠΑΟΚ. Τους βγήκε ψυχή για να περάσουν στον ΠΑΟΚ. Ειδικά τη δεύτερη φορά, έτσι που μπήκε στο 90 δεν είχε μπει το. Και την πρώτη που το έφτασε ο ΠΑΟΚ στο 3-3, είχε χάσει το πέναλτι και ο Ήβιτς στο τέλος. Δηλαδή και τις δύο φορές, τώρα πάλι θα στην Θεσσαλονίκη εδώ στους 35-40 βαθμούς Αύγουστο μήνα. Δεν είναι, εντάξει, δεν είναι εύκολα για τον Άγιαξ. Δεν ήθελα να πω αυτό σε καμία περίπτωση. Θα δούμε, εντάξει, κοντά στο Αλμός Αλληλούια την άλλη Τρίτη. Την άλλη Τρίτη στις 8 το παιχνίδι, έτσι. Ναι, ναι. Θα έχει και ζέστη. Με ήλιο, έτσι. Να λιώσουν λίγο τα παιδιά από την Ολλανδία. Κατάμεστα είναι τούμπα, φυσικά. Οχο. Στάνταρ. Πάντως, αν αποκλειστεί τελικά ο Άγιαξ, λέμε, γιατί υπάρχει και αυτό στη μέση, θα είναι πολύ μεγάλη έκπληξη. Μια ομάδα η οποία πέρυσι έφτασε στους ημιτελικούς του Champions League, παρά λίγο στον τελικό, να μείνει έξω την επόμενη χρονιά τον τρίτο προχρηματικό. Θα είναι πάρα πολύ μεγάλη έκπληξη. Και αυτό νομίζω είναι και το κίνητρο στην ουσία των παικτών του ΠΑΟΚ, γιατί αν το κάνει. Όλα τα βλέμματα της Ευρώπης θα πέσουν πάνω τους. Γιατί θα έχουν αποκλείσει μια ομάδα που έφτασε μέχρι τα ημιτελικά. Θα γίνει θέμα. Σίγουρα. Γι' αυτό άρα νομίζω ότι σαν ΠΑΟΚ και σαν ομάδα ο ΠΑΟΚ έχει μεγαλύτερο κίνητρο από αυτό του Άγιαξ. Δεν έχει να χάσει κάτι. Ακριβώς. Είναι σε μειονεκτική θέση, αλλά δεν έχει να χάσει κάτι και ίσως του βγει και σε καλύτερο. Έτσι είναι, ναι. Λοιπόν. Να πάμε σε Ολυμπιακό, θέλετε λίγο. Πάμε να δούμε τι περιμένουμε να δούμε αύριο από τον Ολυμπιακό. Ναι, φυσικά. Εντάξει, ο Ολυμπιακός προσπαθεί να ξεπεράσει νομίζω ακόμα το σοκ με το τραυματισμό του Φορτούνη. Είναι στη διαδικασία για την αντικατάστασή του. Θα πάρει παίκτη. Ναι, ακούγονται αρκετά σενάρια και με παίκτη καλής αξίας που μπορεί να αντικαταστήσει όσο γίνεται το κενό παύσο Φορτούνη. Αν και είναι πολύ δύσκολο. Γιατί κατά ψέματα η ομάδα χτίστηκε πάνω στον Έλληνα μέσο επιθετικό. Είναι αλήθεια αυτό. Εκεί χτίζεται ο Ολυμπιακός. Έδειξε να μην είναι τόσο επηρεασμένο στο πρώτο παιχνίδι. Κράτησε το 0. Πολιορκήθηκε, όπως είναι λογικό από την Βικτόρια Πλίζεν. Πήρε αυτό το ισχυρό προβάδισμα, μπορούμε να πούμε. Προβάδισμα, γιατί είναι πλέον στην έδρα του το παιχνίδι. Ναι. Αν και τώρα είναι αυτό το ύπουλο το 0-0 που λέμε. Είναι στην έδρα του. Αλλά αν δεχτεί ένα γκολ, θα πρέπει να πετύχει δύο μετά. Ναι. Γι' αυτό λέμε ότι είναι ύπουλο το 0-0. Γι' αυτό που έχει το δεύτερο μάτι στην έδρα του. Ναι. Γι' αυτό ήπλησε. Αλλά είναι στο Καραϊσκάκι, το οποίο το Καραϊσκάκι πάντα δίνει μια άλλη δυναμική στον Ολυμπιακό. Και θεωρώ πως εύκολα ή δύσκολα θα καταφέρει να πάρει την πρόκριση. Αν και έχει ακόμα θεματάκια, πρέπει να γίνουν και άλλες κινήσεις για να δυναμώσει και να μπει και στους ομίλους του Champions League. Που το θέλει κιόλας πολύ. Πίσω στην άμυνα συναντιούνται τα πιο πολλά προβλήματα. Και έχει ένα τραυματοφύλακα ο οποίος είναι λίρα 100, έτσι. Νομίζω εκεί πέρα χρωστάει πολλά ο Ολυμπιακός. Στον Χωσέ Σα, ναι. Είναι λίρα 100 ο Πορτογάλος. Πάντως, έτσι όπως βλέπουμε τις ομάδες σε αυτή την περίοδο, αν και εντάξει, ακόμη είναι πολύ νωρίς μέσα στη σεζόν. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός δεν ενισχύθηκε τόσο ώστε να γίνει καλύτερος από τον ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ είναι σε αυτή τη φάση σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Μεταγραφικά, ναι, ισχύει. Όχι μόνο μεταγραφικά, βλέπεις και τις ομάδες. Παρότι ο ΠΑΟΚ άλλαξε προπονητή και ο Ολυμπιακός όχι. Νομίζω ότι αυτή την περίοδο τουλάχιστον. Εντάξει, το πρωτάθλημα να πει ξεκινάει σε 25 μέρες, λιγότερο από μήνα. Νομίζω ότι αν μπουν έτσι ομάδες που πάνω κάτω στην ίδια κατάσταση θα είναι, που τους βλέπουμε και τώρα, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχει προβάδισμα. Ναι, για τη μάχη του πρωταθλήματος να είναι άλλη ιστορία αυτό βέβαια. Έχουμε καιρό, όπως είπες, ακόμα για να γίνουν και άλλες κινήσεις. Αλλά φαίνεται ότι σε αυτή την περίοδο ο ΠΑΟΚ είναι καλύτερος από τον Ολυμπιακό. Τώρα, όταν βλέπεις τον Ολυμπιακό να ξεκινάει το μάτς μέσα στην Πλιζέν με σέντερ μπακ τον Αβραάμ Παπαδόπουλο,
και στο 30 να σε. Δεν σου γεμίζει το μάτι. Δεν με γεμίζει το μάτι. Εντάξει, ούτε στου ίδιου του Ολυμπιακού νομίζω δεν γεμίζει το μάτι. Πήρε το Σεμέδο, αλλά εντάξει. Και στο 30 το κλάταρε. Θα φύγει ο Μεριά, θα πιστεύεις. Ναι, περιμένω το Μεριά, ο οποίος ήταν στο Κοπά Αφρικα μέχρι πρόσφατα. Ναι, ναι, ναι. Την Ισία έφτασε. Την Ισία ή η Μαροκινός είναι. Την Ίσιος, την Ίσιος, ναι. Έφτασε μακριά στο Κοπά Αφρικα, μέχρι τους 4, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι, έτσι. Οπότε θα χρειαστεί λίγο χρόνο μέχρι να ξαναμπεί, να κάνει διακοπές του κτλ. Γι' αυτό πήγε σε αυτή τη λύση. Δεν του στοίχησε στην Τσεχία. Μην του στοιχήσει μεθαύριο. Και θα είναι κακό και για τον Ολυμπιακό αλλά και για την Ελλάδα. Γιατί θα χάσουμε τους βαθμούς. Έτσι, έτσι. Να δούμε. Παναθηναϊκός έχει σήμερα το φιλικό με την. Με τη Φενλό. Όχι, με τη Φενλό έχει παίξει το Σάββατο. Ο Παναθηναϊκός. Ναι. Καλό φιλικό πάντως Παναθηναϊκός σήμερα στην Ολλανδία. Νομίζω είναι και το τελευταίο του. Καλό τεστ πάντως. Πιο πάνω. Θα κάπου το βρούμε. Εδώ. Κάπου εδώ είμαστε. Λοιπόν. Ο Παναθηναϊκός παίζει με την Μπρέντα. Με την Μπρέντα στις 9. Στις 9 το βράδυ. Ο Παναθηναϊκός δίνει πάρα πολύ δυνατά φιλικά. Στην Ολλανδία και στην Ελλάδα. Σε όλους. Αυτό. Φέγγενορντ, Φέντο, Τσβόλε. Και πηγαίνει καλά. Εντάξει, δεν έχει τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, ίσως γι' αυτό κάνει τόσο δυνατά φιλικά. Ναι, ναι, ναι. Αλλά τα πηγαίνει εξαιρετικά. Και ο Παναθηναϊκός νομίζω θα είναι καλύτερος από πέρσι. Δεν ξέρω τώρα, είναι ερωτηματικό το τι μπορούμε να περιμένουμε. Αλλά από πέρσι νομίζω θα έχει καλύτερη εικόνα. Επειδή κράτησε ένα κορμό, ίδιο προπονητή, έχουν οριμάσει αυτοί οι παίχτες, έχουν πάρει παραστάσεις. Γι' αυτό πιστεύω και εγώ ότι θα παρουσιαστεί καλύτερος φέτος. Αλλά δεν ξέρω ποιο μπορεί να είναι το ταβάνι του. Ίσως επειδή και ο Άρης έχει δυναμώσει αρκετά φέτος, ίσως παλέψει εκεί με τον Ατρόμητο για την πέμπτη θέση. Κάπως έτσι το βλέπω το έργο και τον Άρη τέταρτο. Α, δούμε. Είναι νωρίς ακόμα. Α, και είναι νωρίς, ναι, προβλέψεις κάνουμε, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Και η ΑΕΚ παίζει με την Πασάξη εκεί, την Τετάρτη Τσοάκα, πρόβα Τζενεράλ και αυτή. Έτσι πριν τα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά, είχε ευνοϊκή κλήρωση η ΑΕΚ, είναι αλήθεια. Την πιο ευνοϊκή από όλους για το Europa League. Θα παίξει με μία εκ των Χόρβεντ ή Ουνιβερσιτέα Κραϊόβα. Όπως 0-0 έφερα να θυμίσουμε και οι δύο υποψήφια αντίπαλοι του Άρη. Ακριβώς, η Μόλντε με την. Πώς θυμάμαι, με την Τζουκαρίνσκι. Είναι Τζουκαρίνσκι, είναι σερβική ομάδα. Δεύτερο παιχνίδι στη Σερβία. Καυτή έδρα έχουν οι Σέρβοι εκεί. Οι Νορβηγοί μπορεί να είναι πιο έτοιμοι. Αλλά οι Σέρβοι δεν πάβουν να είναι Σέρβοι. Και πρωτοπόροι στο νορβηγικό πρωτάθλημα. Αλλά εκεί ίσως λίγο υστερούν. Ίσως χάσουν λίγο την ισχύ τους γιατί. Είναι άλλα τα κλίματα και η ατμόσφαιρα ίσως τους επηρεάζει. Δεν είναι συνηθισμένοι σε κάτι τέτοιο. Ναι. Αυτό. Για την ΑΕΚ δίνει το που όπως είπαμε την πρόβα Τζενεράλ με την Μπασάκ Σεχίρ. Φαίνεται ότι φέτος έχει μάθει από τα λάθη της και έχει κάνει κάποιες ποιοτικές κινήσεις, ειδικά στην επιθετική γραμμή. Έχει ενισχυθεί πάρα πολύ με τον Νέλσον Ολιβέιρα, τον Πορτογάλο, με τον Ντανιέλε Βέρντε, τον οποίο απέκτησε από τη Ρώμα. Ναι. Και επιτέλους η ΑΕΚ πήρε έναν εξτρέμ. Γιατί τα τελευταία δύο χρόνια, ακόμα και την πορεία πρωταθλητισμού που έκανε πρόπερση και στο Europa League και τα λοιπά, που ήταν αίτητη, έπεσε χωρίς εξτρέμ στην ουσία. Έπεσε με δεκάρια. Μόνο ο Λάζαρο Χρυστοδουλόπουλος ήταν καθαρό εξτρέμ. Από εκεί και πέρα έπαιζε ο Μάνταλος μέχρι να τραυματιστεί ναι, και ο Μπακασέτας. Και πολλές φορές βλέπαμε και τον Μασούτη να παίζει εκεί πέρα. Δηλαδή δεν είχε επιλογές πολλές η ΑΕΚ. Έμαθε από τα λάθη της. Γι' αυτό φέτος πήρε εξτρέμ εμπνευσμένης αξίας. Και το κενό του Εζεκιέλ Πόνσε αντικατέστησε με τον καλύτερο τρόπο, είναι αλήθεια, στο πρόσωπο του Ολιβέιρα, αλλά και στα αμυντικά χαφ έκανε καλές κινήσεις. Έχει λες τα νούμερα του Πόνσε Ολιβέιρα, σε γκολ και. Την ποιότητα την έχει. Εντάξει, είναι ίσως λίγο πιο βαρύς από ότι ο Πόνσε. Ο Πόνσε μπορούσε να κινηθεί με μεγαλύτερη ευκολία και λίγο πιο έξω κτλ. Είναι διαφορετικό στυλ, όπως ήταν και ο Αραούχο διαφορετικό στυλ. Θα δούμε πώς θα λειτουργήσει στην ΑΕΚ. Υπάρχει και ο Λιβάγια εκεί πέρα που μπορεί να παίξει. Πήρε και τον Ζεράλδες για οχτάρο δεκάρι. Πολύ καλή προσθήκη. Αν και τον πήρε δανεικό δεν, και δεν έχει οψιόν από την Sporting Λισαβόνα. Δεν τον έδινε η Sporting Λισαβόνα. Δεν έβαζε. Να χτίσει έτσι. Έτσι ακριβώς, έχεις δίκιο σε αυτό. Στα center back έχει πρόβλημα μεγάλο. Υπάρχει η λύση. Είναι ο Όγνιερ Βράνιες με τον Τσιγκρίνσκι πίσω.
Αλλά... Ο Τσιγκρίνσκι, εντάξει. Ναι. Θα είναι... Είναι δύο καλές, είναι δύο καλές λύσεις. Αλλά... Δεν ξέρω σε τι κατάσταση θα είναι τώρα. Εντάξει, αν είναι ο Βράνιες που είχε πριν δύο χρόνια. Σίγουρα. Εντάξει. Δεν είναι ο Βράνιες που είχε πριν δύο χρόνια. Δεν νομίζω και εγώ ότι θα δεν είναι. Είναι και λίγο επικίνδυνος πάντα ο Βράνιες με στο παιχνίδι. Δεν ξέρεις πώς θα συμπεριφερθεί σε κάποιες φάσεις και ανάλογα πώς θα τον τζατήσουν. Και έξω από το παιχνίδι είναι επικίνδυνο. Ο Τσιγκρίνσκι είναι ο γνωστός Τσιγκρίνσκι. Αυτό είναι πόδινη ιστορία. Ναι, 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 ισχύει. Ο Τσιγκρίνσκι, εντάξει, τον ξέρουμε, πολύ ποιοτικός ποδοσφαιριστής, έχει παίξει και στην Μπαρτσελώνα, άσχετα που ήταν αυστηρότερες, για να τον πήρει η Μπαρτσελώνα, κάτι είδε, εδώ μπορεί να σταθεί μια χαρά, αλλά έχει τα θεματάκια του όσον αφορά τους τραυματισμούς. Από εκεί πέρα υπάρχει και ο Οικονόμου, ο οποίος δεν είναι τόσο αξιόπιστη λύση και θα είναι δευτεροτρίτη λύση. Βαρύς. Είναι πολύ βαρύς και τραυματίζει αυτή την περίοδο, οπότε χρειάζεται άμεσα ένα center back. Για να το πάρει. Λοιπόν, αυτά περιμένουμε να δούμε αυτήν την εβδομάδα λοιπόν, στα παιχνίδια που έχει, φιλικά και ευρωπαϊκά. Να πάμε λίγο σε κάτι άλλο, σε αυτό που μας έλεγε νωρίτερα Γιώργο για τον αντικαπνιστικό νόμο που θα ισχύει και στα γήπεδα. Ναι, είναι αλήθεια αυτό και ήδη έχουν ξεσπάσει οι πρώτες αντιδράσεις. Θα αντιγραφεί, πιστεύετε? Εντάξει, έχει ξαναβγεί νόμος για το κάπνισμα, ειδικά σε μαγαζιά κτλ. Άλλο αυτό. Ναι. Στα γήπεδα. Μιλάμε για τα κλειστά γήπεδα, έτσι. Το γήπεδο μπάσκετ, ναι. Βόλεϊ. Πιστεύεις τώρα, ας πούμε, θα γίνεται Άρης ΠΑΟΚ στο Αλεξάνδριο. Θα έχει 5.000 κόσμο μέσα. Δεν θα ανάψει ένα τσιγάρο? Ναι, δεν θα ανάψει. Δεν ξέρω. Και, τι να σου πω. Εντάξει, είναι... με τα καπρογόνα υπήρχε αυτό το θέμα τα προηγούμενα χρόνια. Βγήκε ένας νόμος. Ένας κανονισμός που έλεγε ότι άμα ανάψουν σε τρία παιχνίδια τιμωρείται η ομάδα. Το κοντρολάραμε λίγο, είναι αλήθεια. Δεν άναβαν σε πολλά παιχνίδια. Άναβαν μόνο στα... Είμασταν ένα πίκο όλοι οι οπαδοί εκεί πέρα. Αλλά βλέπουμε πάλι έχει επανέλθει αυτό το φαινόμενο. Για διάβασε μας λίγο, Γιώργο, αυτό που διαβάζεις. Ναι, να διαβάσουμε την εγκύκλιο που στάλθηκε προς όλες τις περιφέρειες της χώρας από τον Υπουργό Υγείας, τον Βασίλη Κικίλια, για τον αντικαπνιστικό νόμο. Λοιπόν, στόχος λέει της εγκυκλίου είναι η διασφάλιση της δημόσιας υγείας μέσω της αποτροπής των δυσμενών επιδράσεων του καπνίσματος σε όλους τους δημόσιους χώρους και χώρους συνάθρησης κοινού. Βασικό στοιχείο πέραν των απαραίτητων ενεργειών ενημέρωσης του κοινού αποτελεί και η επιθύμηση της κείμενης νομοθεσίας προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και η εντατικοποίηση των ελέγχων αναφορικά με την ορθή και αυστηρή τήρηση του σχετικού θεσμικού πλαισίου κατά προτεραιότητα. Και τα μέρη στα οποία οφείλεται να εφαρμόζεται ο αντικαπνιστικός νόμος είναι τα εξής: σε όλα τα κτίρια που στεγάζονται, γραφεία δημοσίων υπηρεσιών, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που εποπτεύονται και επιχορηγούνται από το κράτος, οργανισμοί και άλλα ιδρύματα, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΕΛΤΑ κλπ. Σε όλες τις μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας όπως νοσοκομεία, ιδιωτικές κλινικές, κέντρα υγείας, περιφερειακά ιατρία, δημοτικά ιατρία, ιδιωτικά ιατρία, οδοντιατρία, φαρμακεία, λοιπές μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και σε όλους τους χώρους που παρέχεται εκπαίδευση όπως σχολεία, πανεπιστήμια, τεχνολογικά ιδρύματα και φροντιστήρια, νηπιαγωγεία, παιδική σταθμή, βρεφονηπιακή, παιδότοπη κτλ. Σε κλειστούς χώρους διεξαγωγής, εδώ είναι που μας αφορά για τα γήπεδα, σε κλειστούς χώρους διεξαγωγής αθλοπαιδιών, ομαδικών αθλημάτων και αθλητικών εκδηλώσεων, στους κλειστούς ή στεγασμένους χώρους των χωρών παροχής υπηρεσιών διαδικτύου, καθώς επίσης σε όλους τους δημόσιους ειδικούς χώρους κλειστούς ή στεγασμένους. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η εγκύκλιος. Και το θέμα είναι αυτό, να δούμε κατά πόσο θα εφαρμοστεί. Υπάρχει, ναι, αυστηρή τήρηση του. Και γενικά ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι πάρα πολύ φανατικός αντικαπνιστής. Γι' αυτό και ίσως έχουμε τέτοιες αποφάσεις για το κάπνισμα και στα γήπεδα. Δεν ξέρω πώς το βλέπετε εσείς, αλλά είναι πάρα πολύ λογικό νομίζω. Ναι, όχι, να μην καπνίζεις σε κλειστό χώρο, πόσο μάλλον να ανάψεις ένα κλειστό γήπεδο μπάσκετ καπνογόνο. Ναι. Που γίνεται ανυπόφορη κατάσταση. Πραγματικά, ναι. Νομίζω είναι αυτονόητο. Ναι. Όπως είπε. Είναι τα αυτονόητα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, βλέπω τώρα, λέγαμε πριν για τον γκολ του Άγιαξ στα 34 δευτερόλεπτα και το πώς έφτασαν μέχρι την μικρή περιοχή για να σκοράρει ο Ντόλμπεργκ μετά τη σέντρα, μέσα σε 34 δευτερόλεπτα. Έχουν ανεβάσει τα παιδιά στο repress.gr σχετικό βίντεο με ανάλυση της φάσης, πώς ξεκινάει όλη η ενέργεια του Άγιαξ. Γίνεται η σέντρα. Παίρνουν την μπάλα από πίσω, την αλλάζουν 5-10 πάσεις πόσες άλλαξαν και φτάνουν μέχρι το να σκοράρει ο Ντόλμπεργκ από κοντά. Υπάρχει το βίντεο και η ανάλυση του βίντεο από την ομάδα του Repress, οπότε μπείτε, ρίξτε μια ματιά. Έτσι, όσοι δεν έχετε και εικόνα από τον γκολ, όσοι θέλετε να το ξαναδείτε πιο ψύχρεμα και πιο αναλυτικά και με την ανάλυση, καθώ τώρα το βλέπουμε και εμείς στο βίντεο, παγώνουν την εικόνα σε διάφορα σημεία και υπάρχει επεξήγηση από κάτω με το σχόλιο από το team του Repress.
Και μάλιστα φαίνεται εδώ ξεκάθαρα, γιατί πολύ εντυπωσιαστήκαμε στην πρώτη, την πρώτη φορά που είδαμε τον γκολ του Άγιαξ, αλλά φαίνεται ξεκάθαρα και το πόσο λανθασμένη είναι η αμυντική συμπεριφορά της Αϊτχόβεν. Κάτι το οποίο διευκόλυνε το έργο του Εάντα για να φτάσει τόσο εύκολα στο να σκοράρει τόσο γρήγορα στο μάτς. Αν δείτε το βίντεο του Repress στο repress.gr όπου έχει αναρτηθεί το βίντεο με την ανάλυση του γκολ, νομίζω θα είναι αρκετά διαφωτιστικό για να καταλάβετε, να διαπιστώσετε πολύ εύκολα το πόσο λάθος στημένη είναι η άμυνα της Αϊτχόβεν, το πόσο κακή αμυντική λειτουργία έχουν. Δεν μπήκαν υποψιασμένοι οι παίχτες Αϊτχόβεν, σου λέει 35 δευτερόλεπτα τώρα τι θα γίνει, και δεν μπορεί να γίνει κάτι, δεν το σκεφτεί κανένα. Οπότε αυτό το εκμεταλλεύτηκε ο Άγιαξ. Ναι, ο Φαντεμπέκ εκεί είναι σαν να πηγαίνει βόλτα. Νομίζω ότι στην προπόνηση κάνει τόσο εύκολο πριν για να πατήσει την περιοχή. Δεν είναι τυχαίο όμως όλο αυτό που έγινε. Τεράστια κενά. Γκολ ανάλυση λοιπόν στο Repress, πόσο ο Άγιαξ τρύπησε την PSV Eindhoven στα πρώτα 34 δευτερόλεπτα. Μπαίνετε στο repress.gr και το βλέπετε. Λοιπόν, Νόα, λέγαμε πριν για τα φιλικά του Παναθηναϊκού, βλέπω και άλλο δυνατό φιλικό ο Παναθηναϊκός. Η Γαλατασαράι ανακοίνωσε ότι θα δώσει φιλικό παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Πότε είναι αυτό? Στις 3 Αυγούστου στην Κωνσταντινούπολη, στην Turk Telekom Arena. Μάλιστα, 3 Αυγούστου λοιπόν, την Κυριακή την επόμενη, έτσι. Είναι το γήπεδο το οποίο θα φιλοξενήσει τον τελικό της Champions League του χρόνου, έτσι. Ναι, ναι. Σωστά. Είναι το γήπεδο το οποίο έγινε η επική ανατροπή της Liverpool το 2005. Αυτό είναι. Ναι. Ωραία λοιπόν, και άλλο δυνατό φιλικό για τον Παναθηναϊκό που παίζει στα κόκκινα σε αυτή την προετοιμασία. Εντάξει, είναι και σαφώς παίζει ρόλο και το ότι δεν έχει ευρωπαϊκά παιχνίδια, έτσι. Αλλιώς δεν νομίζω ότι θα πήγαινε σε τέτοιου είδους τεστ. Εν πάση περιπτώσει, πες το Χρήστο. Τι ήθελες να πούμε για τον Ηρακλή που... Για τον μπασκέτ, θα τα πούμε στην επόμενη ώρα για τον μπασκέτ. Έχει πραγματάκι ο Ηρακλής, χτυπάει απανωτά στα μεταγραφικά από την Παρασκευή και μετά. Κάθε μέρα και μια μεταγραφή ανακοινώνει, θα τα πούμε στην επόμενη ώρα, καθώς ακούγονται και άλλα ονόματα. Να πούμε λίγο τώρα για τον Πατρίς Ευρά, ο οποίος ανακοίνωσε ότι αποσύρεται σε ηλικία 38 ετών. Ένα αριστερό μπακ που νομίζω, εντάξει, όλοι τον θυμόμαστε, μεγάλη καριέρα. Με τη United συνέδεσε κυρίως το όνομά του, αλλά και με την Εθνική Γαλλίας. Πέρασε και από τη Juventus αρκετά επιτυχημένα. Έτσι. Ναι, ναι, ναι. Πολύ τίμιος ποδοσφαιριστής. Νομίζω μέσα στη δεκάδα των αριστερών back, των top 10 αριστερών back όταν αγωνιζόταν, όταν ήταν στα καλά του. Σίγουρα συνέβαλε στην επιτυχημένη πορεία της United με τον Sir Alex. Ήταν από τα βασικά γρανάζια του. Έτσι. Με 278 συμμετοχές στην Premier League. Έτσι, έπαιξε και σε West Ham. Πέρασε και από Μονακό και από Μαρσέγια, από τη Γαλλία, από τη Juventus όπως είπαμε. Μεγάλη καριέρα, αν μη τι άλλο. Και αν μπορούμε να βρούμε έτσι κάτι το οποίο δεν πραγματοποίησε, είναι το σε διεθνές επίπεδο με την Εθνική Γαλλίας. Βρισκόταν εκεί στα χρόνια, στα πέτρινα χρόνια της Γαλλίας, έτσι. Συμμετείχε σε δύο Μουντιάλ, αλλά ήταν τα Μουντιάλ τα οποία δεν πήγε καλά, ναι. Η Γαλλία. Ειδικά το 10. Το 10 είχε αποκλειστεί από τους ομίλους, είχε χάσει μέχρι και από την Νότια Αφρική. Και είχαν και σοβαρά εξοργανωτικά θέματα. Γι' αυτό το λέω, ότι δηλαδή εκεί δεν τα πήγε καλά. Δεν τα πήγε καλά αυτούς, μπορεί να τα πήγε καλά, η Εθνική δεν τα πήγαινε. Είχαν γενικότερα εκεί τσακωμούς. Ίσως του μένει μια πικρία που δεν είχε μια διάκριση με την εθνική ομάδα της χώρας του. Νομίζω ήταν και στο σκάνδαλο που είχε βγει με τον Μπουενά και τον Μπενζεμά. Τον Μπενζεμά, εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Αυτά τα ωραία τα πράγματα που συμβαίνουν εκεί. Ομορφιές. Τρομερές στιγμές. Δεν ξέρω αν έχετε δει ένα ωραίο ντοκιμαντέρ που έχει στο Netflix για την Εθνική Γαλλία. Το έχω δει λίγο. Το έχω ξεκινήσει. Πρέπει να το δεις ολόκληρο. Ναι, ναι. Θα μας το φέρει ο Γιώργος ο Παναγιωτήτης εδώ, θα το δούμε. Θα το δούμε, θα το δούμε πάλι. Και το 98, δεν είναι και το 98 που πήραν το παγκόσμιο. Από το 98 φτάνει, ξεκινάει. Το 18. Πολύ ωραία, ναι, ναι. Λοιπόν... Είχε τριγκάρει και εμένα πολύ που το είδα σε διαφήμιση και ξεκίνησε το δω, αλλά πώς σταμάτησε. Ναι, δείχνει όλη την εικόνα, τα μέσα και τα έξω, ό,τι έγινε. Ό,τι έγινε και ό,τι δεν έγινε, ναι, ναι, κυρίως. Ναι. Εντάξει, ο Ευρά, ο οποίος... για να κλείσουμε έτσι, για τον Γάλλο και την πορεία του με την Εθνική Γαλλία, είχε και τον χαμένο τελικό φυσικά. Την τροπιαστική εκείνη η βραδιά για τους Γάλλους μέσα στο Παρίσι που έχασαν το Euro από την Πορτογαλία το 16. Του Φερνάντο Σάντος, του δάσκαλου Φερνάντο Σάντος, ο οποίος προκρίθηκε σε αυτή τη φάση των ομίλων με τρεις ισοπαλίες, σαν καλύτερος τρίτος. Και έτσι. Προκρίθηκε σε όλα τα νοκάουτ με ισοπαλίες. Ναι, με ισοπαλίες και εν τέλει πήρε με 1-0 το τελικό. Έτσι. Με ένα παίχτη ο οποίος. Αυτός που έβαλε τον κόλλινο. Ο Έντερ. Ο Έντερ, ο οποίος δεν γνωρίζουμε πού είναι πλέον, έτσι. Έκανε το θαύμα του και εξαφανίστηκε. Δεν είχε ανάλογη συνέχεια. Ναι.
Λοιπόν, η νέα βίλα λέει του Ρονάλντο αξίας. Πόσο λέτε? Αξίας 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Εντάξει, τίποτα. Εξοχικό πήρε ο άνθρωπος. Πού το πήρε? Στην Μπαρμπέγια. Λίγα μέτρα πιο πέρα από τη βίλα του Κόνορ Μακγκρέγκορ. Εδώ δες. Εντάξει. Έχει λέει και κινηματογράφο μέσα. Εντάξει, τι. Κριστιανό είναι αυτό. Εντάξει. Αυτά γίνονται. Αυτά είναι καλά να γίνονται, ναι. Ναι. Λοιπόν, να πάμε σιγά σιγά στο δεύτερο μας διάλειμμα. Κλείνουμε την πρώτη ώρα εδώ, Λίμπερο Παντού. Να επιστρέψουμε να τα πούμε και με Νίκο Παπαδόπουλο σιγά σιγά να πάμε Κύπρο. Να τα πούμε και για τον Μπασκετάκι. Έχει και εθνική την προπόνηση τη σήμερα με προσθήκες. Έχουμε και Αντετοκούμπο εκεί, να τα πούμε όλα. Μένετε συντονισμένοι εδώ στο Λίμπερο 107,4. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 7 λεπτάκια μετά τις 3. Ως και τις 5 θα πάμε παρέα. Ο Λίμπερο Παντού, Γιώργος Παναγιώτης στο μικρόφωνο, παρέα Μικρό Μπαϊράμι και τον φίλο μας τον Χρήστο εδώ. Για να σχολιάζουμε ό,τι υπάρχει στην αθλητική επικαιρότητα. Ξεκινάει και το φιλικό του Άγιαξ. Μάλλον έχει ξεκινήσει το φιλικό του Άγιαξ στις 3 πριν από 7 λεπτάκια με τη Σιβασπορ. Ψάχνουμε εδώ να μήπως μπορέσουμε να έχουμε και εικόνα. 8 ημέρες πριν έρθει στην Τούμπα ο Άγιαξ για το ματς με τον ΠΑΟΚ. Το πρώτο για το τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Έχει στείλει και το μήνυμα ο φίλος ο Μάντζα ότι μην κατεμοιάζει τον ΠΑΟΚ γιατί. Πώς το γράψε, το Γιώργο, μην κατεμοιάζει τον ΠΑΟΚ, δεν θα βγάλει τη μέρα. Απειλητικός ο φίλος ο Μάντζα. Λοιπόν, δεν βρήκαμε εικόνα, Χρήστο, από το ματς του Άγιαξ. Δύσκολα είμαστε. Δεν υπάρχει τίποτα. Δύσκολα. Στο σκοτάδι μας κρατά ο Άγιαξ. Δεν θέλει να δούμε τα μυστικά του παιχνιδιού. Στο 0-0 είναι πάντως το δεκάλεπτο. Άμα βρούμε κάτι θα το βάλουμε. Μάτς, ναι. Λοιπόν, είπαμε να ασχοληθούμε λίγο με το μπάσκετ σε αυτή την ώρα, στην δεύτερη ώρα της εκπομπής εδώ, Λίμπερο Παντού. Να ξεκινήσουμε από τον Ηρακλή, ο οποίος Ηρακλής εκμεταλλεύεται και την πολύ κακή φάση στην οποία βρίσκονται ΠΑΟΚ και Άρης σε αυτή την περίοδο. Και πάει να πάρει τα ενία της πόλης, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Ναι, θα μπορούσαμε να το πούμε και έτσι. Καθώς φαίνεται να έχει στο στόχαστρο τον Θοδωρή Ζάρα, με τον Άρη επίσης να βρίσκεται σε στάση αναμονής για τον, για τον σουτέρ του ΠΑΟΚ. Και Ζάρα και Μανολόπουλο θέλει ο Ηρακλής. Ο Ηρακλής, ο οποίος χθες ανακοίνωσε τον Βασίλη Καβαδά. Πολύ σημαντική κίνηση, ενισχύεται στη ρακέτα. Βέβαια, ο Καβαδάς την περσινή χρονιά δεν έπαιξε καθόλου, γιατί είχε ένα, είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού, αλλά παραμένει ένας παίχτης που μπορεί να του δώσει λύση και σε αυτό το επίπεδο που επανέρχεται σιγά σιγά ο Ηρακλής. Αυτό και φαίνεται ότι έχει κάνει αυτό ένα μεταγραφικό ντεμαράζ. Πήρε και δύο τελευταία. Ναι, το Σούλερ, το Σούλερ που έπαιζε στη Μονακό τα προηγούμενα χρόνια. Πάρα πολύ αξιολογή. Ο Χάνλαν στη Ζαλγίρη. Ακριβώς. Πέρασε από την Μπάγκερν. Ωραία καριέρα. Και αυτό τώρα βλέπουμε ότι κοιτάει για αυτούς τους δύο παίχτες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ενισχύεται. Στον ΠΑΟΚ και τον Άρη. Υπάρχει στάση αναμονή αυτό. Ναι, ακριβώς. Υπήρχε το εξώδικο του Κάιζερ στην Άρη προχθές. Και παίζουν και μαζί την πρωταγωνιστική. Ναι. Και δεν ξέρουμε, είναι πραγματικά μεγάλο ερωτηματικό η κατάσταση στην οποία θα βρίσκονται. Γενικά σε μια βέβαια κατάσταση για όλο το ελληνικό μπάσκετ, όχι μόνο για τον ΠΑΟΚ και για τον Άρη. Ο ΠΑΟΚ νομίζω ότι είναι σε χειρότερη κατάσταση από τον Άρη, καθώς δεν έχει καν διοίκηση, δεν έχει επιτελείο, προπονητή, ρόστερ. Στον ΠΑΟΚ όμως υπάρχει βέβαια πάντα πιθανή λύση που ακούγει στο όνομα Ιβάν Σαββίδης. Εντάξει, ναι. Αν βέβαια γίνει κάτι. Στον Άρη δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει άμεσα. Έτσι είναι. Γενικά η κατάσταση στο ελληνικό μπάσκετ είναι τέτοια. Το είπαμε και πριν, ένα πρωτάθλημα το οποίο ξεκινάει στις 29 Σεπτέμβρη και δεν υπάρχει ακόμα κεντρικός χορηγός. Βασικός χορηγός για το πρωτάθλημα. Καθώς η Μπέτσο που αποφάσισε να αποχωρήσει από το πρωτάθλημα της Basket League. Και να δούμε τι θα γίνει και με τον Ολυμπιακό τώρα. Ο Ολυμπιακός, ναι, υπάρχει αυτή η παράδοση. Νέα σενάρια τώρα. Τώρα έγινε κλήρωση την προηγούμενη Τρίτη με ομάδα Α. Ναι. Κάτι το οποίο έχουμε ξαναδεί στην ελληνική πραγματικότητα με την κλήρωση της Super League παλιότερα που υπήρχαν ομάδα Α και ομάδα Β. Αν θυμάστε, πριν μια δεκαετία περίπου. Εδώ ξαδράμα τότε. Με τα γνωστά προβλήματα, ναι, τότε που είχε υποβαστεί για σκάνδαλο στημένων παιχνιδιών, να δεν κάνω το Ολυμπιακό Βόλου και. Και η Καβάλα ακριβώς και πήγαν τη θέση τους η Δόξα Δράμας και ο Λεβαδιακός. Κάτι τέτοιο είχε γίνει. Η κλήρωση όμως είχε γίνει με ομάδα Α και ομάδα Β. Κάτι παρόμοιο είδαμε και στην κλήρωση της Basket League φέτος με ομάδα Α. Και καμία ομάδα δεν θέλει να πάρει τη θέση. Θέλει να δώσει τη wild card. Γιατί άραγε. Η Ομοσπονδία,
ο ΕΣΑΚΕ βασικά, αλλά δεν δέχεται καμία ομάδα. Με τελευταίο όχι τη καρδίτσα. Ναι, δεν μπορούν να εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητά του με αυτή τη μετάβαση. Έτσι πιστεύουν οι ομάδες Α2. Θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Έχουμε ακόμα δρόμο. Και εσύ είμαστε 2 μήνες πριν την έναρξη της περίοδου, της κανονικής περίοδος στην Basket League, που θα ξεκινήσει νωρίτερα φέτος, γιατί υπάρχουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες στη μέση. Και έχει δώσει αυτό το deadline η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή και η FIBA για να προετοιμαστούν και οι ομάδες στα προολυμπιακά τουρνουά κτλ. Επειδή οι Ολυμπιακοί Αγώνες θα γίνουν 24 Ιουλίου, θα ξεκινήσουν στο Τόκιο, οπότε πρέπει να έχουν τελειώσει η σεζόν νωρίτερα. Η ΑΕΚ τα πάει καλά με τα γραφικά. Έκανε ίσως και την πιο ηχηρή μεταγραφή της ιστορίας της με τον Keith Langford. Βόμβα. Ναι, ναι. Για τα δεδομένα της. Ακριβώς. Για το επίπεδο που αγωνίζεται, γιατί δεν αγωνίζεται στη EuroLeague. Ναι, ναι. Αγωνίζεται στο BCL, το οποίο μπορώ να πω πως αποδυναμώθηκε φέτος. Έφυγε και η Virtus Bologna που κατέκτησε πέρυσι το τρόπαιο. Μεταπήδησε στο EuroCup με την προοπτική να παίξει στην EuroLeague, όπως και ο Προμηθέας με αυτή την προοπτική μετακομίζει και πάει στην άλλη διοργάνωση της EuroLeague. Υπήρχε μια απογοήτευση στο στρατόπεδο της ΑΕΚ τις προηγούμενες μέρες με την φυγή τριών βασικών στελεχών, με τον Vince Hunter, τον Dusan Sakota, που ήταν μεγάλο το σοκ, ειδικά για τον αρχηγό της, ναι, και τον Γιαννούλη Λαρετζάκη, μια ποιοτική λύση που είχε. Έχει και με νέο προπονητή η ΑΕΚ. Προπονητή, ο οποίος έχει δείξει καλά δείγματα γραφής και από τον ΠΑΟΚ. Σίγουρα. Με χαμηλό μπάτζετ κατάφερε να φτάσει αρκετά ψηλά την. Και με δύσκολες θα φτάσει. Ακριβώς. Ναι. Σε καλό επίπεδο. Αυτό χτίζει έναν ελληνικό κορμό καλό φέτος σε συνδυασμό με κάποιες ποιοτικές κινήσεις ξένων. Πήρε και τον Kendrick Ray της Maccabi. Τώρα και τον Keith Langford. Κράτησε τον Ματσιούλη, πολύ σημαντικό, και τον Σαντρό, τον καλύτερο αμυντικό του πρωταθλήματος. Έχει ένα πρόβλημα στη ρακέτα. Ακόμα δεν έχει κλείσει κάποιον ψηλό και κάποιον πολύ αθλητικό παίχτη εκεί. Αυτό πήρε και κάποιους ποιοτικούς Έλληνες, όπως ο Γκίκας, όπως ο Τολιόπουλος. Και θα ενισχυθεί κι άλλο, φαντάζομαι. Θέλει κι άλλους, ναι. Είναι πολύ κοντά, λέει, στον Χρυσικόπουλο να αντικαταστήσει το κενό του Σάκοτα. Υπάρχουν και αυτά τα σενάρια, όπως και το υπόθεση με τον Μποχορίδη, ο οποίος δεν ξέρουμε ακόμα αν θα μείνει, θα φύγει από τον Άρη. Εντάξει, είναι νωρίς ακόμα, έχουμε 2 μήνες όπως είπαμε, αλλά φαίνεται ότι καλύπτει αυτά τα κενά που μείνανε και βρίσκεται σε καλό δρόμο. Για δεύτερη θέση, έτσι, γιατί φαίνεται ότι ο Παναθηναϊκός δεν θα έχει αντίπαλο και φέτος, στο πρωτάθλημα τουλάχιστον. Και με τις κινήσεις που έκανε, δείχνει ότι θέλει να επιστρέψει δυνατά και στην Ευρώπη. Με στόχο το Final Four. Με στόχο το Final Four, έχει αγωνιστεί το 2012. Στην τελική τετράδα. Ναι. Πάνε πολλά χρόνια πια. Και έκανε και ποιοτικές κινήσεις φέτος και με καλούς σουτέρ και το NBA που έφερε παίχτες. 2 βόμβες με τον Jimmy, τον Fridette και Dead, τον. Έτσι. Να. Στην εθνική, για την εθνική, τι έχουμε να πούμε. Περιμένουμε το μπάσκετ. Ναι. Έχουμε πολλές προσδοκίες, είναι αλήθεια, φέτος από την εθνική ομάδα. Γιατί έχουμε παίχτες που αγωνίζονται στο ψηλότερο επίπεδο και στο κατάλληλο επίπεδο ωριμότητας. Έχουμε και το superstar, τον Γιάννη τον Κούπο, τον καλύτερο παίχτη του κόσμου. Ψηφίστηκε έτσι MVP. Και τώρα διαβάζω κιόλας ότι το Κούπο έρχεται. Θα πάει, λέει, με τη δική του γυμνάστρια. Αυτό. Πες το μας λίγο αυτό. Όσο να είναι. Θα το βρω. Μισοδώστε μου μισό λεπτό να το βρω. Έχει ενδιαφέρον αυτό. Είναι αλήθεια αυτό. Όπως επειδή στηρίζουν πολλά στο μεγάλο του αστέρι και οι Bucks. Δεν είναι μόνο αστέρι για την Ελλάδα, είναι για τους Bucks. Στην ουσία, ρε παιδιά, είναι ο κορυφαίος παίκτης όλο τον κόσμο. Είναι, νομίζω, λογικό η Bucks και η κάθε ομάδα να πάρει τα μέτρα της, όπως και αυτός άλλωστε. Και με το συμβόλαιο που του πληρώνει. Ναι, εντάξει. Κάποιοι θα πούνε να πούμε και ευχαριστώ που μας το δώσανε. Δεν πάει έτσι όμως. Πρώτα απ' όλα είναι η εθνική ομάδα. Άσχετα που στο μπάσκετ δεν το δείχνει κανένας παίκτης αυτό. Ναι. Τώρα μισό λεπτό. Σήμερα ξεκίνησαν τις προπονήσεις πάντως. Μπήκαν και οι. Όχι μόνο το κουκ, και άλλοι, έτσι. Ενσωματώθηκαν ο Πρίντεζης, ο Σλούκας, ο Γιάννης ο Θανάσης και ο Κώστας και αναμένεται και ο Νίκα Λάθης, ο οποίος θα ολοκληρώσει την άδειά του και θα ταξιδεύσει από τη ΣΥΠΑ για να ενσωματωθεί και αυτός. Με 16 παίκτες προπονήθηκε σήμερα εθνική, συνέχισε την προετοιμασία για το παγκόσμιο 31 Αυγούστου με 15 Σεπτέμβρη, έτσι το μου το μπάσκετ στην Κίνα. Ναι. Να πούμε βέβαια ότι η Κίνα είναι 5 ώρες μπροστά από εμάς, οπότε μην παραξενευτούμε αν έχουμε πολύ νωρίς παιχνίδια. Ναι, ναι, μεσημέρι θα είναι. Εντάξει. Ας πάρουμε το παγκόσμιο και ζούμε και μεσημέρι έξω να πανηγυρίσουμε. Στην Ιαπωνία δεν ήταν μέρα μεσημέρι που είχαμε κερδίσει τη Σιγκίνα. Ακριβώς, ναι, και στην είχαμε παίξει το 10 ώρα το μεσημέρι με τους Αμερικανούς. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή δεν μπορούσε να βγει να πανηγυρίσει με τέτοια κάψα έξω που να πανηγυρίσει. Όντως, ναι. Αυτό εντάξει, ας το πάρουμε εμείς και δεν μας πειράζει ότι ώρα κι αν είναι. Το έχω μπροστά μου το κείμενο, είναι η Σούκι Χόμπσον. Σούκι. Ναι, είναι η γυμνάστρια των Bucks, η οποία θα επιτηρεί τον Γιάννη τον Κούπο τη τρέχουσα εβδομάδα στις προπονήσεις της Εθνικής. Αυτό είναι ένα τεράστιο, αποτελεί ένα τεράστιο περιουσιακό στοιχείο για τους Bucks και
τίποτα δεν αφήνουν στην τύχη. Γι' αυτό προφανώς, και έρχεται. Η Σούκη Χόμπσον θεωρείται, έχει ψηφιστεί βασικά, η κορυφαία του είδους της στο NBA. Σε αυτό που κάνει. Εντάξει, τι θα έχει γίνει. Άρα η κορυφαία έχει το. Στην οποία λέει πιστώνεται η μεταμόρφωση του σώματος του Greek Freak από ένα ψηλόγλινο έφηβο σε ένα τέρας φυσική δύναμη. Αυτή τον έκανε έτσι δηλαδή. Η Σούκη, πώς την είπαμε. Η Σούκη Χόμπσον. Η Σούκη Χόμπσον έφτιαξε έτσι το γέννητο κούπο. Μπράβο τη Σούκη. Και τη φέρνει μαζί του τώρα στις προπονήσεις για να το. Ναι, και ήταν αυτή η οποία, να το πούμε γι' αυτό, είχε εισηγηθεί την απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο του EuroBasket το 2017. Λόγω των ενοχλήσεων που είχε στο γόνατο. Και βρίσκεται, λέει, τώρα εδώ πέρα στην Ελλάδα. Μάλιστα, αυτό είναι το πολύ σημαντικό, απόλαυσε ολιγοήμερες διακοπές στη Σαντορίνη. Έχει γούστο να κάνει διακοπές της και να έρθει να μας πει ότι δεν είναι καλό Γιάννης για τον Μπάρι. Λες, να έχουμε κανένα τέτοιο. Για να λέω ότι ήταν αυτή η οποία εισηγήθηκε να μην παίξει στο EuroBasket το 2017. Μην μας κάνει κανένα τέτοιο τώρα, Σούκη Χόμπσον. Μακάρι να μην το αυτή κάνει. Αυτή είναι η κυρία του, εντάξει. Εντάξει. Μετά θα πούν όλοι γυναίκες, ε. Ναι. Μάλιστα. Οπότε, αυτά και με Γιάννη Αντετοκούνμπο. Μπασκετικό, έχουμε κάτι άλλο να αναφέρουμε έτσι που να αξίζει. Όχι, αυτό. Είμαστε εν αναμονή των προετοιμασίων όλων. Οι μικροί δεν τα πήγαν καλά χθες. Είναι αλήθεια αυτό. Να πούμε λίγο πριν συνεχίσετε ότι την 5η-1η-8 θα γίνει επίσημη παρουσίαση της ομάδας όσον αφορά την εθνική. Στους εκπροσώπους του ΜΜΕ, θα δούμε όλους τους διαθέσιμους παίκτες και θα μιλήσει και ο Θανάσης Κουρτόπουλος, ο προπονητής της Εθνικής. Ωραία. Ναι, στους μικρούς γενικά υπάρχει μια στασιμότητα και μια απογοήτευση, θα έλεγα. Δεν βγάζουμε καλές φουρνιές. Παρά το γεγονός ότι ο προπονητής της Άντρε 18 προχθές, σε δηλώσεις του, ο Γιώργος Βλασόπουλος, νομίζω, αν δεν κάνω το όνομά του, είπε πως έχουμε μια πάρα πολύ καλή φουρνιά παιχτών. Αυτό δεν φάνηκε καθόλου εχθές που χάσαμε με κατεβασμένα τα χέρια με 25 πόντους διαφορά από τους Γάλλους. Το βλέπαμε εδώ στο Βόλο. Post game το βράδυ και ήταν, ναι, από την πρώτη περίοδο διαφορά ήταν γύρω στους 15-20 πόντους. Δηλαδή μεγάλη απογοήτευση. Στο παγκόσμιο που έγινε το Under 19 στην Κρήτη, απογοητεύσαμε, βγήκαμε δέκατη ή ένατη. Ένατη νομίζω. Ένατη βγήκαμε. Πάρα, και βγήκε το Μάλι δεύτερο. Ναι, πήγε στο τελικό. Αυτό. Υπάρχουν κάποιοι ποιοτικοί παίχτες οι οποίοι αγωνίζονται και στις μεγάλες ομάδες, όπως ο Ρογκαβόπουλος που παίζει στην ΑΕΚ, ο Μωραΐτης, έχει παίχτες, τα αδέρφια Καλαϊτζάκη, αλλά από εκεί και πέρα υστερούμε πολύ. Δηλαδή, εντάξει, υπάρχουν σε κάθε ομάδα από τους μικρούς της εθνικής καλοί παίχτες σε μια-δυο θέσεις και από εκεί και πέρα το χάος. Ναι, ενώ οι Γάλλοι, όπου και ίσως δεν δουλεύονται τόσο καλά όσο πρέπει. Οι Γάλλοι και στο παγκόσμιο κάτω με 19 δεν τα που μας κέρδισαν διαφορά. Έτσι είναι. Και χθες το Under 18 στο Ευρωπαϊκό πάλι τα ίδια. Και στο Under 20 μας κερδίσαν οι Γερμανοί με πολύ μεγάλη διαφορά στη φάση του 16. Στους άντρες θα πάρουμε εκδίκηση. Στους άντρες φαίνεται ότι είμαστε σε καλό τέμπο και έχουμε και πάρα πολύ ποιότητα. Εντάξει, παρότι το γεγονός δεν έχουμε σουτέρ κλασικούς. Γιατί ναι, λέγεται πολύ αυτό, από γράφεται πολύ και στα site και τα λοιπά, ότι δεν έχει η Ελλάδα σουτέρ. Οπότε τι σημαίνει αυτό, ότι πρακτικά ότι πρέπει αυτοί που σουτάρουν, που θα παίρνουν τα σουτ, να είναι στην καλή τους μέρα. Και ο Παπα-Νικολάου και ο Καλάτσας, βλέπεις, ο Καλάτσας και στην EuroLeague όταν είναι στην καλή του μέρα, δεν το χάνε από πουθενά. Εντάξει, ο Γιάννης ο Αθηναίου ίσως είναι μια λύση στο σουτ, αλλά δεν ξέρω αν θα είναι στην τελική δωδεκάδα. Και να είναι, θα είναι παίχτης rotation, ο οποίος θα δίνει κάποια ποιοτικά λεπτά. Να ξεκουράζει τους υπόλοιπους. Αυτό, δεν έχουμε τον κλασικό σουτέρ, δεν έχουμε π.χ. έναν Ντεκολό, δεν έχουμε έναν Ντατόμε, οι οποίοι ξέρεις ότι άμα σηκωθούν από όποια σηκώ, το βάλουν. Ένα Κώστα Βασιλιάδη. Ναι, ένα Κώστα Βασιλιάδη. Ο οποίος συνεχίζει ακόμα στην Ισπανία, στα 36 του, πόσο είναι. Ναι, ναι, έκανε ένα πέρασμα μικρό από την Ελλάδα. Ξανά, είχε παίξει στην ΑΕΚ, δεν καλώδες πριν ένα διάστημα. Ναι, και επέστρεψε ξανά στην Ισπανία, εκεί που έπαιζε και τα τελευταία χρόνια. Εκεί έχει κάνει μεγάλο μέρος της καριέρας. Έχει περάσει. Νομίζω και πέρσι βγήκε. Ένα Φραγκίσκο Αλβέρτη, θα έλεγα εγώ, ο οποίος ήταν. Εντάξει. Πέρσι, ο οποίος ο Βασιλιάδης νομίζω βγήκε πρώτος και όλα στα τρίποντα στην Ισπανική Λίγκα, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι, στα 36 του. Εντάξει, βέβαια η Ελλάδα παραδοσιακά δεν έβγαζε σουτέρ. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή και τις χρονιές που πήγαμε καλά, πήραμε το EuroBasket και στο Mutombas βγήκαμε δεύτερη. Πείτε μου, ποιος ήταν ο κλασικός σουτέρ. Εντάξει, μόνο ένας Διαμαντίδης ο οποίος είχε ένα καλό τρίποντο. Είχε καλό τρίποντο, αλλά έπρεπε να βρεθεί και αυτό στην καλή του μέρα για να πει ότι θα κερδίσει τους Αμερικανούς όπως τους κερδίσαμε. Αυτή, εντάξει, ο Αλβέρτης μετά που. Αυτό, δεν είχαμε. Έκανε καριέρα με το σουτ μόνο. Εντάξει. Αυτό. Έχουμε πολλές προσδοκίες. Εγώ πιστεύω ότι θα πάρει η Ελλάδα φέτος μετάλλιο. Και εγώ το πιστεύω. Η Team USA έρχεται πάρα πολύ αποδυναμωμένη. Τα τελευταία χρόνια πολλές φορές το πιστεύαμε αυτό με το μετάλλιο και όλο. Ναι, είναι αλήθεια ότι κάτι γινόταν στο τέλος. Ας είμαστε αισιόδοξοι.
Έχουμε καλή ομάδα, το λένε και οι αντίπαλοι μας, ο Ρούντι Φερνάντες. Και ο Ρούντι Φερνάντες είναι κλασικό σουτέρ τώρα που μου ήρθε. Μεγάλο σουτέρ. Ακριβώς. Έκανε δηλώσεις τις προάλλες πριν λίγες μέρες και είπε ότι η Ελλάδα είναι πάρα μα πάρα πολύ δυνατή. Θα είναι πάρα πολύ δυνατός αντίπαλος στο παγκόσμιο. Και μην να δούμε και τους Αμερικανούς. Τελικά αυτοί που θα κατέβουν, πώς θα παρουσιαστούν. Η εθνική ελπίδα της Αμερικής. Οι οποίοι είναι ικανοί να το σηκώσουν, έτσι. Δεν ναι, έχουν ναι, διακολλήματα. Πάντα. Μόνο με τα αθλητικά τους προσόντα. Γιατί λοιπόν, μπασκετικά δεν παίζουν τον μπάσκετ που παίζεται στην Ευρώπη. Με άμυνες και τα λοιπά. Ναι, λοιπόν, αφήνουμε λίγο τα μπασκετικά γιατί έχουμε είδηση από ό,τι φαίνεται. Όπως γράφει το SDNA τώρα, ο Τζον Φανσίπ θα είναι ο νέος προπονητής της εθνικής ομάδας με τεχνικούς διευθυντές στο Φίσα και τον Κωνσταντινίδη. Κωνσταντινίδης, ποιος Κωνσταντινίδης? Σίγουρα, ο Κώστας Κωνσταντινίδης. Σίγουρα, ναι. Ο Παντελής έχει πάει στα... Ο Παντελής είναι στα Εμιράτα. Ναι. Λοιπόν, ο Ολλανδός λοιπόν, Τζον Φανσίπ θα είναι ο διάδοχος του Άγγελου Αναστασιάδη στον πάγκο της εθνικής. Εκεί έχει καταλήξει, αυτή την επιλογή έχει καταλήξει η ΕΠΟ. Και επίσης υπάρχει απόφαση για να προσληφθούν στις θέσεις των δύο τεχνικών διευθυντών, ο Τάκης Φίσας και ο Κώστας Κωνσταντινίδης. Ο Τάκης Φίσας, ο οποίος δεν εξελέγει με τη Νέα Δημοκρατία, με την οποία κατέβαινε τις εκλογές και τώρα βρίσκει ρόλο στην εθνική, όπως φαίνεται. Να εξελέγει στην εθνική. Εξελέγει στην εθνική ο Τάκης Φίσας. Λοιπόν, δηλαδή, ο Άγγελος Μπασινάς αποχωρεί. Ο Άγγελος Μπασινάς αποχωρεί ούτως ή άλλως, λύνει το συμβολό του, όπως και όλο το team του Άγγελου Αναστασιάδη. Μπασινάς, Γιαννακόπουλος και η βοηθή του Αναστασιάδη, Τερζής και Δημητρακόπουλος. Όλοι μαζί αποχωρούν αυτοί. Και βέβαια μένει να εγκριθεί ουσιαστικά και η πρόσληψη των δύο τεχνικών διευθυντών και του νέου προπονητή από την συνεδρίαση της εκτελεστικής επιτροπής της ΕΠΟ, που θα γίνει όπως γράφει το SDNA. Περιμένουμε πότε τις οριστικές εξελίξεις και τις ανακοινώσεις, αλλά όπως φαίνεται, όπως διαβάζουμε, η εθνική έχει νέο προπονητή από σήμερα, υπάρχει συμφωνία. Τζον Φανσίπ, τι ξέρουμε γι' αυτό, θα ψάξουμε και μετά το διάλειμμα θα επανέλθουμε με περισσότερες πληροφορίες. Στην Ολλανδία έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος της προπονητικής του καριέρας, νομίζω, από ό,τι είχα διαβάσει παλιότερα. Μάζεψε ό,τι άλλο θα να συλλέξουμε και να ασχοληθούμε λίγο με το θέμα αυτό μετά το break. Λοιπόν, να πάμε σιγά σιγά να κάνουμε ένα ακόμη break εδώ και να επιστρέψουμε στο Λίβερο 107,4. Φυσικά μένετε συντονισμένοι, να ασχοληθούμε λίγο με τον διαφερόμενο νέο προπονητή της εθνικής, τον Τζον Φανσίπ. Να μαζέψουμε ό,τι στοιχεία προλαβαίνουμε στο διάλειμμα για αυτόν και να ασχοληθούμε. Μένετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Λίμπερο 107,4. Ακούτε ο Λίμπερο παντού, ως και τις 5 παρεούλα σήμερα. Σχολιάσαμε νωρίτερα και για τα του ΠΑΟ και για τα του Άρη. Έχουμε ακόμη πραγματάκια να πούμε για μια μισή ωρίτσα ακόμη. Με Γιώργο Μπαϊράμι εδώ, παρέα. Γιώργος Παναγιώτης στο μικρόφωνο, ο φίλος μας ο Χρήστος μαζί. Που ψάχνει ακόμα να μας έχει στείλει εδώ ένας φίλος τώρα ένα link για να δούμε. Να έχουμε εικόνα και από το μάτς του Άγιαξ που είναι σε εξέλιξη του ταξί. Πόσο είναι, χάσαμε κάτι? Στο φιλικό παιχνίδι με τη Σιβασπορ είναι στο 0-35, δεν έχει αλλάξει κάτι. Λοιπόν, τα λέγαμε νωρίτερα για τον νέο προπονητή της Εθνικής και βρήκαμε εικόνα για το μάτς του Άγιαξ. Να φύγει λίγο η διαφήμιση. Για να δούμε, για να δούμε. Στα τουρκικά. Λοιπόν, ώσπου να δούμε αν θα έχουμε εικόνα για το φιλικό του Άγιαξ με τη Σιβασπορ, να πούμε ότι μαζί μας και Λικουίντοπουλ, δίπλα στο κτήμα Μυρονίδη, περιοχή αεροδρομίου, ένα αντιστροφή καζίνο. Επαγγελματική. Για τυχόν διευκρινίσεις επικοινωνείτε με κύριο Μπακύρη στο τηλέφωνο 6947771710. Λοιπόν, μαζί μας λοιπόν και Λικουίντοπουλ, η πισίνα λειτουργεί καθημερινά 11 με 8, το εστιατόριο λειτουργεί καθημερινά 12 με 9 το βράδυ, Δευτέρα ως Παρασκευή, δωρεάν μασάζ κατόπιν κράτησης. Αυτά και συνεχίζουμε, βρήκαμε, αλλά όχι, πολύ κακή εικόνα είναι. Live από Facebook, από ακριβώς, το είναι. Ακριβώς. Κάτι γύρω να είναι. Εντάξει, είναι το μοναδικό που έχουμε. Λοιπόν, ναι. Τρικυμία, τι γίνεται εκεί πέρα, ναι, σε καράβι και πουνά. Δεν μπορούμε να έχουμε συμπέρασμα ούτε εικόνα, βάση περιπτώσει. Μένει το 0-0 πάντως στο 35ο λεπτό και περιμένουμε τώρα τον Χρήστο να μας πει μερικά πράγματα για τον Τζον Φανσίπ, τον νέο προπονητή της Εθνικής, με τον οποίο υπάρχει συμφωνία όπως αναφέραμε και νωρίτερα. Μια προφορική συμφωνία λοιπόν με τον Ολλανδό, ο οποίος έχει γράψει κάποιες συμμετοχές με τον Άλιαξ, έχει 273 συμμετοχές σαν παίκτης και 29 γκολ. Αγωνίστηκε από το 1981 μέχρι το 1992 στην ομάδα του ΕΑΝΤΑ.
Μετά για την επόμενη τριετία 92 με 1996 αγωνίστηκε στην Τζένοα με 107 συμμετοχές και 11 γκολ. Αυτό είναι ας πούμε η ποδοσφαιρική του καριέρα και από εκεί και ύστερα έχει κοουτσάρει την Φέντε, τους μικρούς του Άλιαξ, ήταν βοηθός του Βαν Μπάστεν στην Εθνική Ολλανδίας. Πήγε έπειτα στην Αυστραλία, στη Μελβούρνη, στην Γκουαδαλαχάρα, μέχρι να γυρίσει στην Τσβόλε, από όπου και θα τον πάρει η Εθνική. Δεν έχει πλούσιο βιογραφικό, ούτε κάτι να έτσι το εξεζητημένο. Νομίζω είναι μια λύση, άμα θέλετε, όχι από το πάνω ράφι. Ναι. Είναι δεύτερης, τρίτης τάξης επιλογή για την Εθνική. Αυτή είναι η δικιά μου προσωπική άποψη. Μια Εθνική πολύ ταλαιπωρημένη, χιλιοταλαιπωρημένη τα τελευταία χρόνια, έτσι, ούτως ή άλλως, και έχει πάει και σε διάφορα μοντέλα όσον αφορά τις επιλογές προπονητών. Πήγε και στο μοντέλο, ας πούμε, του Ουρανιέρη που είχαμε δει, απέτυχε. Του Σκίμπε πήγε να γίνει κάτι, τελικά έφυγε όπως έφυγε. Με τον Αναστασιάδη περιμέναμε ίσως να φτιάξει λίγο τα αποδυτήρια, τελικά είδαμε να φεύγει και αυτόν τον τρόπο που έφυγε, με ουσιαστικά να βγαίνει προς τα έξω όμως το πρόβλημα για τα αποδυτήρια. Εγώ θα πω ότι ήταν καλό αυτό που έγινε στο τέλος. Καλό. Σίγουρα δεν είναι καλό ότι υπήρχε αυτό το πρόβλημα. Καλό που τουλάχιστον βγήκε προς τα έξω και ίσως ξεκαθαρίσει λίγο η κατάσταση και θα βρει λίγο πιο ξεκάθαρη την κατάσταση ο επόμενος για να μπορέσει να διορθώσει κάποια πράγματα. Έχοντας δει το τι συμβαίνει πλέον, το έχουμε δει όλοι ούτως ή άλλως. Να δούμε όμως τι μπορεί να κάνει ο Τζον Φανσίπ, όπως λες και εσύ, μια επιλογή που δεν είναι και έτσι πρώτο όνομα, δεν είναι το βαρύ βιογραφικό που μπορεί να άμεσα να διορθώσει την κατάσταση. Θα δούμε. Λοιπόν, αυτά προς το παρόν με τον Τζον Φανσίπ. Στην πορεία, αν μάθουμε και περισσότερες λεπτομέρειες, φυσικά θα ενημερώσουμε. Είπαμε τεχνικοί διευθυντές μαζί του θα είναι ο Τάκης Φίσας και ο Κώστας Κωνσταντινίδης στην εθνική ομάδα. Νέα σελίδα λοιπόν. Σιγά σιγά από τα μάτς του Σεπτέμβρη θα ακολουθήσουν και εκεί θα αρχίσουμε να έχουμε το πρώτο δείγμα σιγά σιγά. Λογικά θα αναλάβει ο Ολλανδός και θα είναι αυτός που θα οδηγεί στην εθνική ομάδα. Θα κάνει και τις κλήσεις. Οπότε σιγά σιγά ακόμη είναι νωρίς για να μπούμε σε αυτό το mood της εθνικής ομάδας. Το οποίο πρώτο δείγμα πρέπει να είναι και επιτυχημένο για να μην χάσουμε και μαθηματικά το τρένο της πρόκρισης. Παίζουμε τη Φιλανδία μέσα στη Φιλανδία. Οπότε πρέπει να κερδίσουμε οπωσδήποτε για να καλύψουμε κάπως τη διαφορά και να ξαναμπούμε στο παιχνίδι. Ναι, να δούμε αν θα έχουμε ελπίδες. Αν και έτσι όπως είναι η κατάσταση της ομάδας, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να έχει ελπίδες να πάει μέχρι τέλους. Όχι γιατί δεν έχει ποιοτικούς παίκτες, ίσα-ίσα, αλλά με όλα αυτά που είδαμε να συμβαίνουν μετά το μάτς με την Αρμενία, που γίναμε Big Brother, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί αυτή η ομάδα να πάει. Και δεν ξέρω αν δικαιούται κιόλας μια ομάδα σε αυτή την κατάσταση να διεκδικεί πρόκριση. Τι παιχτάρα αυτός ο Καζαριάν. Τι παιχτάρα. Ναι, ειρωνικά το λες. Όχι, παιχτάρα. Σ' αρέσει. Ναι, πραγματικά. Μπήκε στο Βικελίδης προχθές και έκανε ένα δοκάρι. Εντάξει, το δοκάρι έκανε ένα σουτ. Θα το δούμε. Λογικά θα παίξει βασικό στο μάτι της Πέμπτης. Α, ναι. Λογικά. Θα δούμε. Λοιπόν, ο Ποτσετίνο τι δήλωσε, ρε παιδιά. Έκανα 10 μέρες λέει να βγω από το σπίτι μου το τελικό του Champions League. Γιατί έτσι, βρε αγόρι μου. Εντάξει, έχασε το τελικό του Champions League. Ναι. Αγγλίας. Ίδιος είναι. Λοιπόν, τι λέει. Ήταν λέει εκπληκτικές οι 3 εβδομάδες κατά τις οποίες προετοιμαζόμασταν για τον μεγάλο τελικό, αλλά ήταν τρομερά απογοητευτικός ο τρόπος με τον οποίο χάσαμε. Εντάξει, κυριάρχησε η Λίβερπουλ, είναι η αλήθεια. Πήγα στο σπίτι μου την αμέσως επόμενη μέρα παίρνοντας τρένο από τη Μαδρίτη για τη Βαρκελόνη. Έμεινα 10 μέρες μέσα στο σπίτι, δεν ήθελα να βγω έξω, μου ήταν πολύ δύσκολο γιατί ήμασταν τόσο κοντά στο θρίαμβο. Η οικογένειά μου προσπαθούσε λέει, να με ανεβάσει ψυχολογικά, οι φίλοι μου με καλούσαν να πάμε για γκολφ, αλλά ήμουν τρομερά πληγωμένος. Δεν πήγε ούτε για γκολφ ο Μαουρίτσιο Ποκετίνο, τόσο πληγωμένος ήταν. Χρήστο, και όσοι μη γελάς. Θέλω να μου πει ακριβώς από πού και ως πού ήταν τόσο κοντά στο θρίαμβο. Ότι έφτασε μέχρι το τελικό. Ναι, και. Εντάξει, ήταν καλύτερη ομάδα Liverpool εκεί, αλλά για την Tottenham τον αφτάνει πρώτη φορά στην ιστορία του τελικού Champions League. Γιατί ρε Ζαρ, γιατί ρε πουλάκι μου. Γιατί τέτοια κιλά. Γιατί. Άντρας με κυλίτσα. Εντάξει, και εμείς έχουμε κυλίτσα. Λέω τουλάχιστον είμαστε επαγγελματίες που δεν παίζουμε στη Real. Δεν μας πήρε 100 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα δηλαδή αυτή η φωτογραφία που βλέπω μπροστά μου. Είναι απίστευτο. Για 7 παραπανήσια κιλά γράφουν. Αυτά δεν είναι 7 κιλά, παιδιά. Αυτά παραπάνω είναι. Όχι, ρε, εντάξει. Μου θυμίζει το Βιερίνια όταν ήρθε την πρώτη χρονιά και τον έβαζε ο Σάντος να τρέχει γύρω-γύρω στη Μεσύμβρια. Με τη Ρεάλ τι γίνεται, θέλετε λίγο να πιαστούμε, λίγο να ασχοληθούμε με τη Ρεάλ και αυτή την εικόνα που δείχνει στην προετοιμασία στα φιλικά αυτά που έχει δεχτεί 12 γκολ.
3 από Bayern, 2 από Arsenal, 7 από την Ατλέτικο. Τι γίνεται? Οι Ισπανοί γράφουν ότι έχει τρύπες στην άμυνα. Αυτά τα γράψαμε και στο Repress χθες. Νομίζω ότι έχει τρύπες παντού. Και με, με το να γεμίζει τη μεσοεπιθετική της γραμμή με τις κινήσεις που κάνει, δεν αποσκοπεί κάπου. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι πολύ πιο πιθανό να. Καλύτερο βασικά να πάρει ένα center back της προκοπής, να πάρει ένα half. Δίπλα στο Ράμος, λες. Ναι, που να κόβει, γιατί καλώς ή κακώς η Real μάλλον θα μας αποχαιρετήσει για φέτος όσον αφορά το πρωτάθλημα. Κάτσε εσύ, εγώ δεν αρχίσαμε. Δεν τίθεται θέμα, ρε Γιώργο μου, να πάρει το πρωτάθλημα από αυτή την Μπαρτσελόνα. Ποια Μπαρτσελόνα? Τι ποια Μπαρτσελόνα? Εμείς με αυτή την Μπαρτσελόνα, με ποια, επειδή έχει τους 4 μπροστά. Η Μπαρτσελόνα, ναι. Σε παρακαλώ πολύ, όχι. Το ξέρεις ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Το ξέρεις ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εντάξει, να δούμε πού θα χωρέσουν όλοι αυτοί. Ποιος θα τη δίνει σε ποιον. Δεν είναι και εντάξει, είπαμε. Ενώ στη Ρεάλ με τον Αζάρ, τον Γιώβιτς, τον Βινίσιους Τζούνιορ, όλοι αυτοί που θα χωρέσουν. Σωστό κι αυτό. Γιώβιτς ή Μπενζεμά. Μπενζεμά. Μπενζεμά, εννοείται. Εντάξει. Εννοείται. Νομίζω από τους πιο αταλαντούς. Μπενζεμά την κράτησε πέρσι όταν ήρθε ο Ζιντάν. Από τους πιο αταλαντούς νομίζω ποδοσφαιριστές που έχουν κάνει καριέρα μαζί με τον Σολπικί. Ναι, ναι. Όχι, κάνει μαζί με τον Σάλπι. Ίσα-ίσα, ο Μπενζεμά διαθέτει πολύ ταλέντο και ποιότητα. Δεν είχε και τόσο μυαλό ώρες και ξέφευγε και η καριέρα θα μπορούσε να είναι τώρα πολύ καλύτερα. Μιλάμε για έναν πολύ μεγαλύτερο παίχτη. Ούτως ή άλλως είναι μεγάλος παίχτης. Έτσι είναι ο βασικός φόρτης της Ρεάλ στα 3 συνεχόμενα Champions League. Τι μπορεί να του πει. Αλλά θα μπορούσε να είναι μύθος ο Μπενζεμά με το ταλέντο που διαθέτει και την ευχαίρεια που έχει στο σκοράρισμα. Απλά το μυαλό του λίγο ξέφευγε σε ορισμένες φάσεις της καριέρας του και μπλεκόταν σε άλλα πράγματα. Εντάξει, νομίζω ότι είναι ένας Ισπανός Κλάους, αν θες να το θέσω έτσι. Γάλλος είναι, εσύ. Που αγωνίζεται στην Ισπανία όμως. Ένας Γάλλος Κλάους, εν πάση περιπτώσει. Τέλος πάντων. Να δούμε και τη Ρεάλ φέτος είναι σε μεταβατική περίοδο με το Ζιντάν. Γιώργο, τι λες, πώς τη λέει, τη Ρεάλ. Ρεάλ, εντάξει, είναι σε αυτό, μια μεταβατική περίοδο. Ξόδεψαν αρκετά χρήματα φέτος. Και θέλουν να ξοδέψουν και άλλα, πρέπει να ξοδέψουν. Ναι, γιατί την πάθανε πέρυσι. Ναι. Με τη φυγή του Ρονάλντου, τους έκανε πάρα πολύ κακό. Τώρα είδα και αυτό το δημοσίευμα με τον Αζάρ, ο οποίος έχει βάλει πάρα πολλά κιλά. Το ίδιο συμβαίνει και με τον Μπενγέντερ στη Σεβίλη. Άμα τον έχετε δει, παιδιά, έχει κάνει ένα σκεμπέ. Ναι, απίστευτο. Ναι, ναι, ναι. Είναι απίστευτο αυτό που έχει γίνει. Ψάχνετε ακόμα, δεν ξέρω αν τα λεφτά φέρουν την ευτυχία στην Ρεάλ. Τουλάχιστον έχει ένα προπονητή ο οποίος γνωρίζει καταστάσεις, ξέρει πώς να την ξαναφέρει στον δρόμο των επιτυχιών. Και αυτό είναι σημαντικό για τη Ρεάλ. Υπάρχει και το θέμα με τον Μπέιλ, ο οποίος είναι πλέον ξένο σώμα. Γράφτηκε πριν από λίγο ότι δεν θα τον πάρει καν στο παιχνίδι τότε. Έβαλε γκολάρα όμως. Ναι, εντάξει, όσο γκολ και να βάλει, νομίζω πως δεν αλλάζει το κλίμα για τον Ουαλό. Κακός. Αλλά δεν υπάρχει ομάδα. Σχέση που έχει πλέον με τον Ζιντάν. Δεν υπάρχει και ομάδα που μπορεί να καλύψει τις οικονομικές απαιτήσεις της Ρεάλ, του παίχτη, αλλά και τις φιλοδοξίες του ίδιου του παίχτη. Ως τώρα δεν έχει βρεθεί αυτή η ομάδα. Και είναι κρίμα για τον Γκάρθ Μπέιλ. Να μείνει στο συμβόλαιο, δεν θα παίζει, θα γελάει στον πάγκο όπως τον είδαμε να κάνει. Ναι, προχθές το φιλικό. Είναι αλήθεια. Και μια κατάσταση δράμα. Το μεταξύ, όσο τα λέμε, η Σίβασπορ έχει ανοίξει σκορ απέναντι στον Άγιαξ. Υποδοσφαιρομάνα Σίβασπορ. 38. Έτσι. Με τον Γιάνντας. Ένα σκοράρι. Το οποίο πάει για το λήξη του μηχρόνου των καθυστερήσεων. Δεν είπαμε τι εντεκάδες. Να δούμε λίγο με ποιου έχει ξεκινήσει ο Άγιαξ. Από ό,τι βλέπω, δεν είναι η βασική του. Ναι, είναι ο Βαρέλα κατά το καριό, αναπληρωματικός, όχι ο Νάνα. Ο Έτικιν, ο Εκέλκα, ο Χούντελαρ παίζει. Στην επίθεση, ναι, ο οποίος δεν νομίζω θα είναι βασικός θα μας με τον ΠΑΟΚ. Είναι ο Λάμπιατ, ο Λάγκ, ο Μαγκαλάν, ο Μαζραουί. Πιερί, ο Σόνε και ο Ταλιαφίκο. Από αυτούς εδώ, για βασική δεκάδα, νομίζω είναι μόνο ο Μαζραουί ίσως στα δεξιά, αν δεν είναι ο Φέτμαν. Γιατί όχι, ο Ταλιαφίκο. Ο Ταλιαφίκο στα αριστερά, άντε και ο Σένε αν παίξει στη μεσαία γραμμή. Οι υπόλοιποι όλοι μπορεί να τις χαρακτηρίσει. Και δεν είναι και στην αποστολή από ό,τι βλέπουμε, γιατί στην αποστολή είναι ο Ντεβί, το Κέμπερ, ο Ντανίλο, ο Τίμπερ, ο αδερφός του, ο Τίμπερ και ο Βαν Μπλάντερσεν. Προφανώς χρησιμοποιεί το σημερινό φιλικό Τεν Χαχ για να. Εντάξει, έπαιξαν οι βασικοί περισσότεροι με τον Χόβεν. Σήμερα κάνει τις τελευταίες δοκιμές και ενώ του πρωταθλήματος που ξεκινά. Ο Άγιαξ παίζει το Σάββατο στις 7.30 με τη Φίτεσε, πρώτη αγωνιστική στην Eredivisie. Ακολουθεί το μάτσο τον ΠΑΟΚ την Τρίτη. Μετά παίζει ξανά το επόμενο Σάββατο εντός με την ΕΜΕΝ. Νεοφώτιση ομάδα, δεν κάνω λάθος στον Αδία. Και πάλι Τρίτη το μάτσο με τον ΠΑΟΚ στο Άμστερνταμ στην Γιόχαν Κρόιφ Αρίνα. Ο αγώνας ρεβάνς που θα κρίνει και την πρόκριση.
Να πούμε ότι σύμφωνα με την Μάρκα, η Tottenham και η Manchester United είναι πιθανοί προορισμοί για τον Gareth Bale, όπως λέγαμε και πριν. Συγκεκριμένα η Μάρκα αναφέρει ότι οι πετινοί δεν θα έλεγαν όχι στην απόκτηση του Ουαλού επιθετικού, αρκεί να βρεθεί μια φόρμουλα πιθανού του δανεισμού για να καλυφθεί και το υψηλό συμβόλαιό του, το οποίο είναι στα 15 εκατομμύρια ετησίες. Αρκετά τα λεφτά. Ποιος θα τα δώσει? Εντάξει, αν δεν νομίζω ότι θα τα δώσει τότε. Δεν μας έχει συνηθίσει σε τέτοιου είδους μεταγραφές. Δεν νομίζω ότι θα το έκανε για τον Bale. Αν μιλάμε για δανεισμό, ίσως ένας μονοετές. Δηλαδή πάλι η Real θα πρέπει να τον πληρώνει. Μπορεί. Ναι. Άμα θέλει να κάνει... ξεφορτωθείτε. Ναι, αυτό. Άμα θέλει να κάνει τα θέλω του Ζιζού. Από εκεί και ύστερα και η United έχει εκφράσει το ενδιαφέρον της για τον Gareth Bale, με τον Paul Pogba να βρίσκεται στη μεταγραφική λίστα της Real και να πασάρει τον Bale ως πιθανό έμψυχο αντάλλαγμα ή ως κανονική μεταγραφή. Από την άλλη, Γιώργο μου, νομίζω ότι η United έχει τα λεφτά να πληρώσει τον Gareth Bale, έτσι δεν είναι? Έχει την οικονομική δυνατότητα. Έχει, αλλά και εκεί είναι το θέμα πώς θα... Να δούμε τι θα γίνει και με τον Lukaku στη United. Ναι. Άμα διάσει και μια θέση μπροστά, θα μου πει ότι δεν είσαι τερφόρ ο Bale. Ναι, αν φύγει το συμβόλαιο του Lukaku, το οποίο είναι επίσης ψηλό, είναι γύρω στα 10-12 εκατομμύρια. Η υπόθεση έχει γίνει σύριαλ με Ίντερ, με τη Γιουβέντους τώρα να εμπλέκεται. Τον Ντιμπάλα να μην θέλει να πάει ως αντάλλαγμα, να θέλει να μείνει στη Γιουβέντους. Νομίζω ότι θα είναι έγκλημα αν το κάνει η Γιουβέντους αυτό. Ο Ντιμπάλα με μια κακή σεζόν δεν πάβει να είναι κακός παίχτης. Κακός παίχτης δεν είναι, αλλά τα έχω πει πολλές φορές και εδώ στην Άρα του Λίμπερο, επειδή είμαι φίλος Γιουβέ. Δεν μπορεί να δώσει το κάτι παραπάνω, νομίζω. Όσες φορές χρειάστηκε, δεν είναι, απουσίαζε. Δεν είναι το παίκτη, δηλαδή. Δεν μπορεί να αντέξει ίσως το βάρος του Γιουβέντους. Μπορεί να πάει σε οποιαδήποτε άλλη ομάδα, ένα κλικ πιο κάτω δηλαδή. Να. Για παράδειγμα, στην Ατλέτικο, στην Τότεναμ, που δεν έχουν το βάρος του Γιουβέ και να είναι ο νούμερο ένα. Ναι. Δεν ξέρω, υποθετικά μιλάμε πάντα. Αλλά στη Γιουβέ, όσες φορές χρειάστηκε να πάρει την ομάδα πάνω του που λέμε, όταν περίμενε η Γιουβέ από αυτό να τζώσει λύση επιθετικά, συνήθως ήταν. Δεν φαινόταν καθόλου. Δεν μου είπες καθόλου όμως, πώς τον είδες τον Εσίτη? Ωραίος. Ωραίος και νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έψαχνε ούτως ή άλλως, το είχε πει και ο Φερέιρα αρκετές φορές, έναν τέτοιο είδους παίκτη. Τώρα πώς πήγαμε από την μπάλα στον Εσίτη. Θα σου πω, γιατί είδα ότι είδα στο διεθνή χώρο ότι ο Γκεγέ της Everton πάει να περάσει ιατρικά για την Παρή και είναι περίπου ίδια κοψιά με τον Εσίτη. Έχουν, ναι, το ίδιο. Μόνο που ένας κάνει 28 εκατομμύρια. Εντάξει, και ο άλλος κάνει 4. Καλώς ο Σίτι πάντως. Έχει στοιχεία που θα βοηθήσουν σίγουρα τον Πάοκ στη μεσαία γραμμή, αμυντικά κυρίως στον αμυντικό τομέα. Εντάξει, τα έχουμε ξαναπεί, τα είπαμε και χθες και προχθές. Τα αναλύσαμε και με τον Σταύρο τον Κόλκα. Το πόσο μπορεί να δώσει δυναμισμό και σκληράδα στη μεσαία γραμμή και μπορεί να απελευθερώσει και το παιχνίδι του Ελκαντουρί. Καθώς θα γνωρίζει ότι έχει δίπλα του έναν παίκτη που μπορεί να καθαρίζει μονομαχίες και να φροντίζει να καλύπτει τα κενά στην αμυντική λειτουργία. Γενικότερα έλειπε ένα στοιχείο χάφ από τον ΠΑΟΚ και σίγουρα θα δώσει στοιχεία που δεν υπάρχουν στο ρόστερ. Με το κορμί που διαθέτει, ειδικά σε καμία περίπτωση. Να. Τέλεια. Ο Γιώργος ο Μπαϊράμις είναι πολύ αφοσιωμένος σε ένα θέμα με το All About Aris. Και τι έχουμε, ναι. Το All About Aris, τι θα διαβάσει το κοινό? Αργότερα θα ενημερωθεί για το συγκεκριμένο. Είχα φτιάξει λίγο νωρίτερα, είναι αλήθεια, τώρα το τσέκαρα κιόλας, για την έδρα που θα παίξει ο Άρης, ένα θεματάκι. Στη Λάρνακα, έτσι. Ναι, στο γήπεδο της Λάρνακας δεν ήταν εφικτό για την LMSU να παίξει στην παραδοσιακή της έδρα. Στο Τσίριο. Ναι, οπότε θα αγωνιστεί στο υπερσύγχρονο γήπεδο της ΑΕΚ Λάρνακας, ένα έτσι άκρος ποδοσφαιρικό γήπεδο, το οποίο μπορεί να γίνει πάρα πολύ καυτή έδρα. Ήδη είναι καυτή η θερμοκρασία στην Κύπρο. Πολύ ζέστη. Ακριβώς. Πολύ υγρασία. Να πούμε κάποια πράγματα για το γήπεδο αυτό. Να πούμε, βέβαια. Είναι χωρητικότητας 8.400 θεατών, κόστησε περίπου 8,5 εκατομμύρια ευρώ και διήρκησε 14 μήνες το έργο. Σε δύο φάσεις χτίστηκε. Αρχικά είχαν χτιστεί μόλις οι τρεις κερκίδες και εν συνεχεία φτιάχτηκε, κατασκευάστηκε και η τέταρτη. Έχει πάρει από την UEFA το TET4 αστεράκια, είναι κατηγορίας 4 στην κλίμακα, έτσι πως θα τοποθετεί η UEFA, οπότε πρόκειται για ένα γήπεδο το οποίο είναι αξιόλογο και είναι υπερσύγχρονο, έτσι, όταν έχεις κατηγορίας, βέβαια, 4. Υπάρχουν 4 κερκίδες οι οποίες τις έχουν ονοματίσει οι άνθρωποι εκεί της Λάρνακας. Η κεντρική εξέδρα που ονομάζεται Γεώργιος Καραπατάκης, η ανατολική εξέδρα της AGK Group,
η νότια εξέδρα Πετρολίνα και η βόρεια εξέδρα η Λάρνακα, στην οποία θα βρίσκονται οι φίλοι του Άρη. 1500 φίλοι του Άρη. Παραπάνω θα, εγώ λέω θα είναι. Ναι, 1700 χωράει το πέταλο, μπορεί να τι πάρει όλε. Είναι αλήθεια. Ναι. Θα έχει και σε άλλε κερκίδε. Το βόρειο πέταλο τη Λάρνακα είναι όλο για τον Άρη. Είναι μεγάλη δίψα των φίλων του Άρη εκεί και από την Κύπρο και από την Ελλάδα. Αν δεν κάνω λάθο, η ΑΕΛ έδωσε 2100 εισιτήρια, Γιώργο. Ή κάνω λάθο. 1500 έχει δώσει. 1500 έδωσε. Οι φίλοι του Άρη, ούτω ή άλλω οι οργανωμένοι τη ΑΕΛ δεν θα είναι στο γήπεδο. Ναι, υπάρχει το. Ένα συγκεκριμένο ζήτημα εδώ και αρκετό καιρό. Ναι, στην Κύπρο με την κάρτα φιλάθλου. Το μέτρο το οποίο δεν πέρασε στην Ελλάδα το προηγούμενο διάστημα. Αλλά έχει περάσει στην Κύπρο. Αυτό. Για την μάχη είναι η αρένα τη προκρίσεως για, για τον Άρη. Ατμόσφαιρα Κλεάντη Βικελίδη. Έτσι, έτσι, ναι. Θα έχει και εκεί. Άλλο του Άρη θα είναι. Έχει βγάλει και ανακοίνωση η Super 3 του. Τη Κύπρου. Ναι, δεν ξέρω αν θες να τη διαβάσεις, Γιώργο. Δεν την έχω αυτή τη στιγμή μπροστά μου. Μπορώ να τη βρω όμως. Ναι, ναι, ναι. Να τη βρούμε να διαβάσουμε. Αργότερα. Γιατί δίνει πληροφορίες και για τα εισιτήρια, ενημερώνει. Ενημέρωσε ενημέρωση είναι αλήθεια η ΠΑΕ. Λίγο τις πρώτες πρωινές ώρες. Κατά το 10.30, 12 και κάτι βγήκε η ανακοίνωση. Να, διάβασέ μας την ανακοίνωση. Ναι, ότι βγήκανε τα μαγικά χαρτάκια έτσι. Για το ΜΑΤ της Κύπρου, τον τρόπο διάθεσης. Λοιπόν, η ΠΑΕ Άρης ανακοινώνει τη διάθεση των εισιτηρίων για τον αγώνα Revanse, 5η-1η Αυγούστου στις 8 η ώρα. Θα γίνουν τους εξής τρόπους από σήμερα Δευτέρα από την Άρης FC Boutique και ώρες 1 με 6. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αγορά εισιτηρίου είναι η προσκόμιση της αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου. Για τους φίλους του Άρη που διαμένουν στην Κύπρο, είναι απαραίτητο να προσκομίσουν την κάρτα φιλάθλου. Οι φίλοι του Άρη στην Κύπρο θα μπορούν να προμηθευτούν το εισιτήριό τους από συγκεκριμένο σημείο στη Λάρνακα την Τετάρτη και την Πέμπτη πριν από την έναρξη του αγώνα. Το σημείο προπόλησης θα γίνει γνωστό εντός της ημέρας. Και όπως είπα και πριν, οι φίλαθλοι της ομάδας τελειώνει την ανακοίνωσή της. Η ΠΑΕ Άρης, οι φίλαθλοι της ομάδας θα καθίσουν στην κερκίδα Λάρνακα, στο βόρειο πέταλο. Μάλιστα, ωραία, πολύ ωραία. Με ωραίο τραγούδι θα πάμε στο διάλειμμα των 4, Marianne και Losing My Religion. Εξαιρετική επιλογή, κύριε Χολύπτα. Πάντα εξαιρετικές επιλογές. Έτσι, έτσι. Πάμε λοιπόν λίγο στο διάλειμμα των 4 και επιστρέφουμε εδώ στο Λίμπερο 107,4. Εδώ είμαστε Λίμπερο 107,4, Λίμπερο παντού, δίπλωμα Γιώργος Παναγιωτίδης. Χθες είχαμε το Grand Prix του Hockenheim. Να πάμε λίγο και στον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Γιατί είσαι φαν, έτσι, είσαι λάτρης. Αρρωστάκι, αν ωραία, μπορεί να, ωραία, να το πούμε έτσι. Ένας αγώνας ο οποίος χαρακτηρίστηκε ίσως ο αγώνας της δεκαετίας. Σόπαρε. Ναι, ναι. Δεν έχω εικόνα καθόλου, αλλά θα μου τα εξηγήσεις τώρα και θα τα καταλάβω όλα. Ναι, ναι, ναι. Έχεις καθόλου. Ναι, ρε, εσύ, από το χθεσινό δεν έχω. Ναι. Βλέπω λίγο, εντάξει, μην φανταστείτε, δεν εμβαθύνω. Αλλά παρακολουθώ ότι ξέρω ότι ο Χάμιλτον, ας πούμε, έχει πάρει τα τελευταία 2-3. Πόσα έχει πάρει σέρι. Πρωτοαθλήματα? Ναι. Τα τελευταία 4. 4, είδες. Ναι. Τα τελευταία 4. Κάτι ήξερα. Έτσι. Αλλά χθες δεν νίκησε ο Χάμιλτον, νίκησε ο Verstappen. Όχι, όχι. Αλλά πώς έγινε όλο αυτό? Αυτό θέλω να μου πεις να καταλάβω. Να ξεκινήσουμε από το Σάββατο που ήταν οι καθιερωμένες χρονομετρημένες δοκιμές. Που τα πράγματα δεν ξεκίνησαν καθόλου καλά για τη Ferrari με τον Sebastian Vettel να μην μπορεί να βγει καν από τον γκαράζ του. Έμεινε το μονοθέσιο της Ferrari στον γκαράζ. Όλο το Q1, όλη την πρώτη περίοδο λοιπόν, λόγω μηχανικών προβλημάτων και δεν έγραψε καν χρόνο και ξεκίνησε 20ος, που σημαίνει τελευταίος. Έτσι, ο Σεμπάστιαν Φέτελ. Απ' την άλλη, ο teammate του Leclerc, ναι, μεν μπήκε στο Q3, αλλά ούτε αυτός μπόρεσε να ξεκινήσει λόγω και μηχανικών προβλημάτων. Τώρα, τελευταία, Γιώργο μου, η Ferrari βγάζει κάποια μηχανικά προβλήματα. Γιατί? Δεν το γνωρίζω αυτό. Νομίζω ότι είναι πιο πολύ θέμα διοίκησης και όχι τόσο θέμα μονοθεσίου. Ξεκινάει ο αγώνας στο Hockenheim, αλλά πρωτού ξεκινήσει πιάνει μια πάρα πολύ ωραία μπόρα και αλλάζει όλη η στρατηγική των ομάδων. Είδα εικόνες με πολύ βροχή. Πολύ βροχή, μιλάμε για πάρα πολύ βροχή. Σε κάποια φάση είχαν βγει 2 και 3 οδηγοί έξω από την πίστα. Ο Σεμπάστιαν Φέτελ, ο οποίος είναι άσος στη βροχή, ίσως είναι ο καλύτερος οδηγός όταν βρέχει, από 20ος, να σου πω, τερμάτισε δεύτερος. Μπράβο. Τερμάτισε δεύτερος και νομίζω ότι αν είχε άλλους 3 γύρους μπροστά του θα έβγαινε και πρώτος. Μπράβο. Θα μπορούσε να το περάσει το Verstappen δηλαδή. Ο Χάμιλτον από εκεί που ήταν πρώτος μπαίνει στα pit και δεν ξέραν τι λάστιχα να του βάλουν. Έκατσε 50 δευτερόλεπτα στα pit, που στην ουσία ένα pit stop είναι στα 2 δευτερόλεπτα με 2,5. Άρα ο συνολικός χρόνος που κάποιος περνάει ώστε να μπει, να αλλάξει λάστιχα και να βγει είναι 30 δευτερόλεπτα. Ο Χάμιλτον έκατσε 50, δηλαδή τα 3 τέταρτα του γύρου.
έκατσε μέσα στα πιτ. Βγήκε από τα πιτ, έφαγε και μία ποινή 5 δευτερολέπτων. Μια χαρά. Να πούμε. Και εν τέλει τερμάτισε τελευταίος. Παρ' όλα αυτά, λίγο μετά το τέλος του αγώνα, ο Ράικον και ο Τζιοβινάντσι, οι δύο οδηγοί της Αλφα Ρωμαίο που τερμάτισαν στην πρώτη δεκάδα, τιμωρήθηκαν. Και έτσι ο Λούις Χάμιλτον και ο Ρόμπερτ Κούμπιτσα μπήκανε αυτοί στη βαθμολογούμενη δεκάδα. 10 είναι οι οδηγοί που παίρνουν τους βαθμούς. Αυτό για τους ποινές το διάβασα πάντως σήμερα το πρωί. Σήμερα βγήκαν οι αποφάσεις. Βγήκανε χθες το βράδυ. Α, εντάξει. Ναι, βγήκανε χθες το βράδυ. Μετά την κούρσα πάντως. Ναι, βγήκανε γύρω στις 1. Έτσι ο Λούις Χάμιλτον και ο Ρόμπερτ Κούμπιτσα μπήκαν στη βαθμολογούμενη δεκάδα. Με τον Κούμπιτσα να μπαίνει μετά από 8 χρόνια και 8 μήνες ξανά στην πρώτη δεκάδα. Πώς σου φαίνεται αυτό? Έχει καιρό, άργησε λίγο. Μετά από 8 χρόνια. Άργησε λίγο. Εντάξει, ο Κούμπιτσα είχε και ένα ατύχημα στο WRC και είχε θέμα με το χέρι του. Φέτος ήταν η επιστροφή του. Αυτά, να πούμε λίγο την τελική κατάταξη, γιατί καλά τα λέμε, αλλά όσοι μας ακούνε δεν ξέρουν την τελική κατάταξη. Να πούμε ότι ο Verstappen είναι πρωτός, δεύτερος ο Vettel, τρίτος ο Daniel Viat στον δεύτερο βάρθρο του στην καριέρα, ο χαζομπαμπάς Ρώσος. Τέταρτος ο Lance Stroll, πέμπτος ο Carlos Sainz με τη McLaren, η οποία κάνει μια εξαιρετική σεζόν. Έκτος ο Alexander Albon, έβδομος ο Romain Grosjean, όγδος ο Magnussen, ένατος ο Lewis Hamilton και δέκατος ο Robert Kubica. Αυτή είναι η βαθμολογούμενη δεκάδα. Από εκεί και ύστερα ο George Russell με την Williams είναι δέκατος, το δέκατος ο Kimi Raikkonen, δέκατος τρίτος ο Antonio Giovinazzi, όπως είπαμε, με τις ποινές της Alfa Romeo, και δέκατος τέταρτος ο Pierre Gasly. Όλοι αυτοί που βλέπεις στην οθόνη, δηλαδή ο Μπότας, ο Χούλκεμπερκ, ο Λεκλέρ, ο Νόρις, ο Ρικιάρντο και ο Πέρες, βγήκανε εκτός αγώνα. Φαντάσου δηλαδή. Επεισοδιακό 6 οδηγεί εκτός αγώνα, με τον γρηγορότερο γύρο να τον έχει ο Max Verstappen με ένα 16.645. Μάλιστα. Λοιπόν, ο Άγιαξ εξακολουθεί να χάνει με 0-1 από την Sivasspor στο φιλικό παιχνίδι που δίνει, το τελευταίο του φιλικό παιχνίδι εν ώψη της έναρξης του πρωταθλήματος στην Ολλανδία το ερχόμενο Σάββατο. Στο 51ο λεπτό από το 38 είναι πίσω στο σκορ ο Έντας με 1-0. Αναφέραμε νωρίτερα και την ενδεκάδα του, δεν ξέρω αν έχει κάποια αλλαγή αυτή τη στιγμή. Ναι, έχει βγει ο Μαζραουί από το δεξιά άκρο της άμυνας και έχει μπει ο Τίμπερ. Αυτή είναι η μοναδική αλλαγή μέχρι στιγμής. Δεν χρησιμοποιεί τα βαριά χαρτιά που λέμε ο Τενχάχ. Δεν έχει στην αποστολή ούτε Ντόλμπερκ, ούτε Τάντιτς, ούτε Μπλίντ, ούτε Νέρες, ούτε Ζήγες, ούτε κανέναν από όλους αυτούς που θα είναι στη βασική ενδεκάδα λογικά και στα μάτια με τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, τα εισιτήρια διαβάζω του αγώνα του φιλικού του Πανετολικού με την Μπενφίκα. Θα παίξει ο Πανετολικός με την Μπενφίκα φιλικό παιχνίδι. Ευκαιρία να βάλω στο Αγρίνιο. Περίμενε. Με την Μπενφίκα Μπέ. Δεν θα πάμε στο Ιντερνετ. Δεν θα πάμε, με φύγα. Θα παίξει τελικά. Εντάξει, κάτι είναι και αυτό. Καλεί τον κόσμο πάντως εκεί να βρεθεί στο γήπεδο, να δώσει το παρόν. Τώρα, ποιο παίκτη θα φέρει η Μπενφίκα Μπέ. Εντάξει, δεν πάει να είναι η Μπενφίκα, έτσι. Απέναντι στον Πανετολικό θα έρθει να παίξει στο Αγρίνιο. Στις 7.30 είναι το ματς την Παρασκευή. Την ερχόμενη Παρασκευή 2 Αυγούστου. 15 ευρώ το εισιτήριο και 10 στο πέταλο. Εντάξει. Για φίλους του κομψά. Πανετολικού. Ναι, καλά είναι. Μπενφίκα Μπέ θα δεις. Μπενφίκα Μπέ θα δεις, ναι, ναι. Έτσι είναι. Λοιπόν, να πούμε λίγο στις εξελίξεις ότι στην Αττική η πυρκαγιά που σημειώθηκε στην Κερατέα έχει τεθεί υπό έλεγχο, όπως τονίζει το πυροσβεστικό σώμα. Μάλιστα, ωραία, καλό αυτό. Έτσι οι άνθρωποι εκεί μετά από το σεισμό έχουν και τη φωτιά. Στην περιοχή έχουν κινητοποιηθεί 32 πυροσβέστες με 11 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Δεν κινδυνεύουν σπίτια ούτε οικισμοί. Αυτό είναι το καλό. Χαμηλή βλάστηση. Νομίζω ότι δεν θα υπάρξει κάποιο παραπάνω πρόβλημα. Μιας που πιάσαμε τις πυρκαγιές, να τονίσουμε ότι σήμερα είναι, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία και τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, είναι πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Άρα να έχετε το νου σας. Προσοχή, παιδιά, προσοχή παντού. Γιατί δεν είμαστε για τέτοια μετά από αυτό που είδαμε και πέρυσι το καλοκαίρι, έτσι. Ναι, ναι. Είμαστε και ένα χρόνο μετά την τραγωδία στο μάτι. Όχι φωτιές, όχι τσιγάρα πεταμένα, σκουπίδια και οτιδήποτε μπορεί να κάνει αυτοανάφλεξη. Μακριά, παιδιά, από ξερά χόρτα κτλ. Λοιπόν, γιατί είμαστε και μια χώρα η οποία καλώς κακώς έχει πόλικη βλάστηση. Καλώς, αλλά κακώς όταν ξεσπάει. Σε αυτές τις περιπτώσεις. Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς.
Λοιπόν, τα είπαμε νωρίτερα για τον Ζάρα και τώρα διαβάζω και άλλα δημοσιεύματα που τον φέρουν πιο κοντά στον Άρη παρά στον Ηρακλή. Έτσι, σε συμφωνία με τον Κιτρινό Μαύρο, βρίσκεται κοντά ο Θοδωρή Ζάρα, ο οποίο από τον Πάοκ, όπως φαίνεται, θα αποτελέσει παρελθόν ούτως ή άλλως. Θέμα είναι σε ποια από τις άλλες δύο ομάδες της Θεσσαλονίκης θα καταλήξει. Αν θα και ποιο δεν θα αποτελέσει παρελθόν τον Πάοκ, δηλαδή. Έτσι, όπως πηγαίνουν τα πράγματα στην ομάδα μπάσκετ. Στο τέλος θα πάω εγώ για φροντιστή. Δεν κάνεις και με το ύψος. Όχι για μπάσκετ, ρε. Όχι για μπάσκετ, βρε. Εντάξει. Άμα τον δείτε, 1,93 είναι. Ποιος. Όχι εσύ. Μιας που πιάσαμε τον μπασκετάκι, βλέπω ότι οι Αυστραλοί ζητούν αποζημίωση για ψευδή διαφήμιση μεταξύ Αυστραλίας και Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς στην αφίσα οι ΗΠΑ έχουν όλα τους τα αστέρια. Αυτό... Ενώ δεν θα πάει κανείς από αυτούς, έτσι. Ναι. Αυτό είναι το. Οι τιμές, λέει, για τους δύο αγώνες που θα δώσουν στις 22-24 Αυγούστου ξεκινάνε από τα $495 και έφτασαν μέχρι και τα 17.940. Ψίχουλα. Σχεδόν 18.000 για να δεις ένα μάτς. Ψίχουλα. Πω. Θα τα δίνες. Εξαρτάται. Θα σου έλεγα να δεις το LeBron James. Από ποια θέση? Από court seat. Πάρε το 400 πάρε, ας το 18.000. Το φθηνό, να πας τέρμα πάνω στην οροφή. Όχι. Να βλέπεις το LeBron James και να νομίζεις ότι είναι σαν... κανένα πιόνι, ξέρω έτσι. Εγώ. Σαν να παίζαμε σούμπιτο που παίζαμε μικρή. Έτσι. Σουμπούτεο. Σουμπούτεο. Πεινάς είναι η ώρα. Λίγο παιδιά. Δεν πειράζει. Και έχουμε και αλλαγή ηχοληπτή την ώρα της εκπομπής εδώ. Αποχαιρετήσαμε Χρήστο Κιώση. Υποδεχτήκαμε Βασίλη Καβαδία. Αγουροξυπνημένο τον βλέπω. Όχι. Από τα λεωφορεία. Ζέστη πολύ έξω, ε. Καλά είμαστε το ντροκοντήσιον. Συνεχίζουμε εδώ. Δύσκολα να έχει ερκοντήσιον κάποιο λεωφορείο που μπήκε ο Βασίλης έτσι όπως τον κόβω. Δύσκολα να έχει ερκοντήσιον. Όχι. Μάλιστα. Στεναχωρημένο, ναι. Τέλεια. Πού να δροσίσει. Εδώ καλά είμαστε πάντως στο Λίμπερο. Άκου τώρα να σου πω. Για πες. Έρχομαι για να κάνω παρέα στο Δημήτρη το Δανακτσί. 2-4 ήταν ο Σταμάτης, ο Μουρέλης, ο γκουρού της γειτονιάς. Μπαίνω μέσα και βλέπω το air condition στους 19. Δεν παγώσατε. Μπαίνω μέσα, το λέω είσαι χαζός, παλαβός. 19 βαθμούς. Ό,τι λέει καλά είναι. Κοντέψαν δηλαδή εδώ φορούσε πέρα. Φορούσε ζακέτες, μπουφάν, τι φορούσε. Όχι, ήτανε με το κοντομάνικο. Δεν κρύωνε. Ζεστανότανε. Σταμάτης Μουρελής, ο πιο καυτός παραγωγός του Λίμπερο. Απέναντι ο Γιάννης Ζάτσης στην ηχοληψία είχε βγάλει αφρούς. Είχε παγώσει ο καημένος. Εντάξει, καλό είναι το ερκοντήσιο, αλλά είπαμε με ένα μέτρο. Ναι. Πραγματικά. Να πούμε ότι είναι ελεύθερος ο Mike James και επίσημα. Να, ποιον θα πάρει ο Πάουκ. Από την. Ήρεμα, θα πνιγεί. Μην τα λες έτσι, αυτά σε παρακαλώ πολύ. Ελεύθερος λοιπόν, λέμε ότι είναι ο Mike James από την Armani Milano εδώ και 6 λεπτά. Άνοιξα δύο φορές το παράθυρο, ωραία. Δύο φορές ελεύθερος ο Mike James λοιπόν. Έτσι. Περισσότερες λεπτομέρειες θα έχουμε σε λίγο. Λοιπόν. Έτσι είμαστε λίγο. Να διαβάσουμε λίγο, αν και στην επόμενη ώρα θα την ακούσετε και από το Λαμπαουτάρι. Στην αποστολή του Άρη. Είπαμε νωρίτερα ότι είναι εκτός ο Γιουνέσκι Τζανακάκης. Να δούμε λίγο ποιους έχει μαζί του ο Σάββας ο Παντελίδης. Για όλους τους υπόλοιπους. Ποιοι είναι όλοι οι υπόλοιποι. Εγώ θέλω να μου πεις άμα πήρε τον Ντουάρτε. Αυτή είναι η καψούρα μου. Λέριν Ντουάρτε. Ναι. Τον πήρε τον Ντουάρτε. Ναι. Αυτό είναι παιχτάρα. Κουέστα και Μάνι, δύο τροματοφυλακές. Ο Βέλεθ, ο Ούγκο Σόουζα, ο Ρόουζ, ο Σούντγκρεν, ο Κορχούτ, ο Μπάσα, ο Λάρσον. Κορχούτ, ποιο είναι ο κύριο. Κόρχουτ, όχι. Κόρχουτ ή Κορχούτ. Κόρχουτ. Και τα δύο. Κόρχουτ. Λοιπόν, ο Κόρχουτ λοιπόν όπως θέλει ο Χρήστος. Ο Μπάσα, ο Λάρσον, ο Λούκα Σάσα, ο Ματίγια, ο Ντιγκινί, ο Νίκο Μαρτίνεθ, ο Τόνσο, ο Ντουάρτε, ο Ιντέγια, ο Δελιζήσης, ο Κωνσταντινίδης, ο Φετβαζίδης και ο νεαρός ο Μπακουτσής. Μπακουτσής ή Μπακουτσής. Μπακουτσής. Μπακουτσής εγώ βλέπω από εδώ. Δίκιο είχες. Ναι. Λοιπόν, εσύ βλέπεις από εκεί, εγώ βλέπω από εδώ όμως. Λοιπόν, αυτή είναι η αποστολή του Άρη, η οποία θυμίζουμε ταξίδεψε. Ευνίδια είναι η αλήθεια. Από σήμερα στην Κύπρο δεν το περιμέναμε, δεν υπήρχε ενημέρωση. Πήγαν από σήμερα στην Κύπρο εκεί να προσαρμοστούν λίγο και στις καιρικές συνθήκες. Πολύ ζέστη, πολύ υγρασία. Κάτι για 40 διάρια μας έλεγε ο Νίκος Παπαδόπουλος εχθές. Και έτσι οπότε θα υπάρχει καυτή θερμοκρασία. Πήγαν εκεί να συνηθίσουν, θα προπονηθούν από σήμερα να συνηθίσουν λίγο τις συνθήκες οι παίκτες του Άρη εκεί στην Κύπρο. Και την Πέμπτη στις 8 είναι το μάτς, οπότε ζέστη θα έχει μπόλικη και εκείνη την ώρα.
Τι ωραία παλή μουσική μας βάζει ο Βασίλης Καβαδίας, ε. Ναι, 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 ναι. Έτοιμοι για ύπνο θα είμαστε σε λίγο. Αληθεί, ό,τι πρέπει. Ωραία, ωραία. Πάμε εδώ, χαλαρά, καλοκαίρι είμαστε. 29 του Ιούλη, 4 και 20, ζέστη πολύ έξω. Εδώ δροσιά πολύ φετερκοντίζω στο στούντιο του Λίμπερο 107,4. Μας ακούτε από κάποια παραλία, να φανταστώ, είναι και η περίοδος των αδειών εδώ. Έτσι, όσοι έχετε απομείνει πίσω στην πόλη, εδώ φρούρι κρατάμε τα δεσμά. Είμαστε καμιά 30-35 άτομα στην πόλη. Ας τα να πάνε. Εντάξει, σήμερα είναι λίγο καλύτερα. Χθες Κυριακή που κατέβαινα εδώ στο ραδιόφωνο το βράδυ, δεν υπήρχε ψυχή. Χθες νομίζω ότι μπορούσα να χτυπήσω φραπέ, να τον πιω και να ξαπλώσω κιόλας στη Βασιλή Σόλγας. Δεν υπήρχε ψυχή. Αλήθεια, δεν υπήρχε ψυχή. Πάλι καλά, τα λέγαμε και χθες εδώ το απογευματάκι. Δεν είχαμε κάποιο απρόπτο στην επιστροφή από Χαλκιδική. Δεν άκουσαμε για κάποιο τροχαίο ατύχημα ή δυστύχημα. Δόξα τω Θεώ. Ναι, είχε το βράδυ, είχε βέβαια. Είχε. Είχε δυστυχώς εκεί ένα τροχαίο θανατηφόρο με ένα νεαρό μοτοσυκλετιστή στον δρόμο από την Άθητο, την Καλυθέα στην Άθητο, νομίζω κάπου εκεί. Α, αυτό δεν το είχαμε, ναι, αργά το βράδυ. Ναι. Λοιπόν. Δεν μου σχολίασες εσύ τόση ώρα, είμαστε εδώ από τις 2 και δεν έχεις σχολιάσει την εμφάνιση της Real Madrid που παρουσιάστηκε σήμερα. Αυτό το πράγμα που είναι έτσι ένα χρώμα περίεργο, πώς να το πούμε, τι χρώμα είναι αυτό, αυτό είναι το, πώς λέγεται. Εγώ το λέω το νυχτικακί. Νυχτικακί, είναι αυτό το οποίο συνήθως έχουν οι νυχτικές της γιαγιάς μας. Δες το λίγο. Ναι, μοιάζει. Έτσι. Εγώ το διάβασα ως, συγγνώμη, το διάβασα ως ανοιχτό πράσινο να το γράφουν. Αλλά δεν είναι αίρεση πράσινο αυτό. Είναι αυτό που λέμε το σωμόν. Όχι το σωμόν, καμία σχέση. Το σωμόν ποιο είναι. Πόπο, θα μας ακούει και καμιά κυρία, συγγνώμη εκ μέρους του Γιώργου. Δεν. Ποιο είναι το σωμόν. Το σωμόν, το ροζάκι, το. Καμία έτσι, σχέση με αυτό που βλέπω. Ναι, ρε παιδιά, τι, το σωμόν. Πώς μου ήρθε. Δεν ξέρω. Τι σκέφτεσαι. Τυρκουάζ. Μήπως. Μοιάζει. Τυρκουάζ, ναι. Μοιάζει, είναι. Είναι λίγο πιο έτσι ξεβαμένο τυρκουάζ, νομίζω. Αλλά προς το πράσινο, το τυρκουάζ είναι γαλάζιο περισσότερο. Ναι, αυτό ναι, λίγο ναι. Πρασινό, ξεβαμένο τυρκουάζ. Πάντως δεν είναι για Real Madrid αυτή τη φορά. Όχι, είναι τώρα για να το πάρω εγώ, ας πούμε, και να πάω για να πετάξω τα σκουπίδια. Κάτι τέτοιο, ναι, νομίζω. Το φορούσες δηλαδή έτσι χαλαρά. Εύκολα, ναι, 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 ναι. Αλλά όχι για να πας να παίξεις. Και η μαμά μου νομίζω το φορούσε, άμα θέλει να κοιμηθεί. Ναι. Νομίζω είναι καλό. Όπως νομίζω και μαζί ήμασταν που σχολιάζαμε τις φανέλες του ΠΑΟΚ. Εκείνο είναι πιο ωραίο του ΠΑΟΚ, το πετρόλ. Το πετρόλ εκείνο. Ναι, από όχι, αυτό εδώ τη Ρεάλ. Πιο πετρόλ. Πολύ καλύτερο. Πιο πετρόλ, ρε παιδιά. Πολύ καλύτερο από αυτό εδώ τη Ρεάλ. Εν τω μεταξύ, σου είχα πει ότι οι ρίγες, η πρώτη φανέλα του ΠΑΟΚ μου φάνηκε πολύ απλή. Ναι. Σαν να βαριότανε κάποιο και το διάβαζα. Ότι βαριότανε. Ότι. Όχι. Ότι κι άλλοι είχαν την άποψη ότι ήταν. Ναι, δεν άρεσε πολύ. Δεν άρεσε. Ενώ η μαύρη είχε πέρασει. Η μαύρη, τώρα δεν μπορώ να το πω και στον αέρα το συνέστημα που προκαλεί. Προκαλεί μια μεγάλη έτσι αύξηση της τεστοστερόνης. Μάλιστα. Να με συγχωρείτε. Μάλιστα. Ναι. Ο Φελίπε Λουίς από ποιον παρουσιάστηκε. Ο Φελίπε Λουίς επέστρεψε πίσω στην πατρίδα, Βραζιλία. Πού πήγε, στη Φλαμέγκο. Στη Φλαμέγκο πήγε, ναι. Oh. Ναι, ναι, ναι. Έχει μέρες αυτό. Έγινε την. Προχθές, Παρασκευή, Τίμιος, το Σάββατο, ναι. Τίμιος, Φλαμέγκο. Τίμιος. Στη Φλαμέγκο, Φελίπε Λουίζ. Επέστρεψε ο Τίμιος Βραζιλιάνος. Ντάνι Λάλβες, δεν ξέρω που θα πάει. Ψάχνει ομάδα. Έβαλε και στο Instagram εκεί η αγγελία. Έβαλε αγγελία. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, έχει συνέντευξη τύπου του Πέδρο Μαρτίνς. Ναι. Ενδιαφέρουσα. Θα μπορούσε να ήταν. Ναι, όχι, είναι εσύ, γιατί να δούμε τι θα πει ο Πορτογάλος. Ναι, δεν έχει ξεκινήσει. Και για τα πλάνα του για αύριο και γενικά, άμα θα αναφέρει και τίποτα για τα μεταγραφικά. Αυτή η συνέντευξη που το καλοκαίρι πριν από τα παιχνίδια, όπως και τώρα δες του Φερέιρα, πάντα μετά τα μάτς, μετά τα φιλικά, εντάξει, ναι, μεν λένε και για τα φιλικά και το τι βλέπουν στα παιχνίδια, αλλά δεν είναι όπως μέσα στη σεζόν που έχουμε μόνο αυτό το αντικείμενο. Μπορούν να αναφέρουν και άλλα πράγματα για την προετοιμασία, πώς κιλά, για τα μεταγραφικά πάντα που ξέρεις, περιμένει πάντα ο κόσμος μια απάντηση να ακούσει. Για τον Εσίτη τώρα για πράγματα που σχολιάζει ο Φερέιρα και εντάξει, αλλά χθες η Ελένη Μπούντε εδώ. Έβγαλε την ερώτηση Ντίμια για τον Ελκαντουρί και πήρε την ατάκα της προετοιμασίας. Νομίζω ότι θα είναι. Να το αναφέρουμε αυτό έτσι, να το πιστώσουμε στην έτσι, Ελένη Μπούντε και στο Λίμπερο. Στη δικιά μας την Ελένη εδώ. Την ερώτηση για τον Ελκαντουρί και πήρε την ατάκα της προετοιμασίας. Εγώ θα έλεγα την ατάκα της χρονιάς. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει ευκαιρία να δούμε, για τον Άμπελ. Το Φερέρα δεν τον γνωρίσαμε πολύ καλά. Δεν φαίνεται έτσι να δίνει ατάκες. Καλή φυσιογνωμία. Έτσι, θετικό ομιλητικό. Σοβαρή φυσιογνωμία. Είναι ένας κανονικός άνθρωπος. Ναι, κάπως έτσι. Ναι, καμιά σχέση με τον Αλεξάνδρα Στανόγεβιτς,
ο οποίος... Πού τον θυμήθηκες τώρα? Το θυμήθηκα, θα σου πω γιατί. Τον είδα σε μια φωτογραφία, το Στανόγεβιτς, της προετοιμασίας, και μου έκανε εντύπωση το ότι πώς κατάφερε ο ΠΑΟΚ και λειτουργήσε για πρώτη φορά σαν σύλλογος και σαν οργανισμός, όταν όλοι, αφού προσελήφθη ο Στανόγεβιτς, στέλνανε reports και κόντρα reports, αναφορές, ότι αυτός ο άνθρωπος δεν κάνει. Και έτσι καταλήξαμε στη λύση του Ρασβάν Λουτσέσκου. Έτσι. Καλά, και τον Λουτσέσκου στην αρχή δεν τον πίστευαν και πολύ. Είμαι κι εγώ ένας από αυτούς. Νομίζω οι περισσότεροι δεν είχαν την καλύτερη γνώμη. Σίγουρα, εγώ είχα εκνευριστεί τόσο πολύ που είχα πει δεν ξανασχολούμε όσο έχουμε αυτό στον πάγκο. Ξεκίνησα μετά και κάτι χ μέσα στον Απόλλων Σμύρνης, κάτι μέσα στη Λιβαδιά 1-0 που δεν βλεπόταν ο ΠΑΟΚ. Ο αποκλεισμός από την Έστερσουντ σε εκείνο το εφιαλτικό μάτς στη Σουηδία. Γενικά δεν ήταν και το καλύτερο ξεκίνημα για το Ρουμάνο τεχνικό. Έτσι είναι, αλήθεια είναι, αλλά μετά, εντάξει, όσο κατέγραψε η ιστορία... Η ιστορία έχει καταγράψει ότι είναι. Ο πιο επιτυχημένος. Λοιπόν, η ώρα περνά, μεσημέρι όμως, και από τις δύο είμαστε εδώ, θα πεινούσα είναι η αλήθεια. Θα έτρωγα μια πίτσα, Avanti πίτσα συγκεκριμένα. Η καλύτερη πίτσα είναι εδώ και είναι η Avanti πίτσα. Στόχος της Avanti είναι το πιο λαχταριστό αποτέλεσμα χρησιμοποιώντας καθημερινά φρέσκα προϊόντα. Πίτσες με μοναδικές συνταγές για όλα τα γούστα και σε όλα τα μεγέθη. Οικογενειακές, γίγας αλλά και μάνστερ που φτάνουν τα 45 εκατοστά. Στην Avanti μπορείς να δοκιμάσεις πολλές διαφορετικές γεύσεις, γιατί δίνουμε και πίτσες και με το κομμάτι. Μπορείς να δοκιμάσεις επίσης δροσερές σαλάτες και πεντανόστιμες μακαρονάδες. Μια μακαρονάδα τώρα αν είχαμε θα ήταν μια χαρά από την Avanti. Μία για τον καθένα. Εννοείται. Έτσι. Μα τη μοιραστούμε. Εντάξει. Λοιπόν, Avanti Pizza, πες δυνατά σε Εύοσμο, Καλαμαριά, Θέρμη και Χαλκιδική στη Σάρτη. Δείτε το μενού μας με φοβερές προσφορές στο Facebook ή στο avantipizza.gr. Delivery από τις 5 έως τη 1 το βράδυ στο 2310-444-014-34-014. Με προσφορές επίσης η Avanti Pizza. Δύο οικογενειακές πίτσες μόνο με 8,90. Δύο γίγας πίτσες μόνο με 12,90. Μία master pizza 45 εκατοστών και μία σαλάτα μόνο με 14,90. Και δύο master pizzas 45 εκατοστών μόνο με 19,90. Και άλλες φυσικά μοναδικές προσφορές που θα βρείτε στο Facebook ή στο avantipizza.gr. Θυμίζουμε delivery από τις 5 έως τη 1 το βράδυ στο 2310-444-014. Λοιπόν, φτάσαμε στις 4.30 ώρα για break. Μένετε συντονισμένοι εδώ στο Λίμπερο 107,4. Πάμε στο διάλειμμα και επανερχόμαστε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής στο Λίμπερο παντού. Με τον Γιώργο Παναγιωτίδη δίπλα μου και τον Βασίλη Καβαδία στην κονσόλα του ήχου απέναντί μας. Είμαστε ένα λεπτό πριν τις παρά 20, τις 5, έχουμε τα τελευταία 20 λεπτά. Για πες Γιώργο. Τι γίνεται Χριστό άλλο? Τι να γίνει, ησυχία βλέπω επικρατεί. Ησυχία, ο Άγιαξ τι κάνει? Τι κάνει ο Άγιαξ? Ο Άγιαξ είναι στο 1-1, έχει σοφαρίσει στο 79 στο φιλικό με τη Σίβασπορ. Με το Χούντελαρ. Τελευταίο φιλικό προετοιμασίας του. Ναι, ο Χούντελαρ στο 75 έβαλε το γκολ της σοφάρισης για το Νέαντα. Τελευταίο δεκάλεπτο αυτό το φιλικό παιχνίδι. Θυμίζουμε το τελευταίο του φιλικό πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα το Ολλανδικό το Σάββατο με την Φίτεσε, το παιχνίδι του Άγιαξ. Και την επόμενη Τρίτη, μια εβδομάδα έμεινε πλάκα-πλάκα. Την άλλη Δευτέρα, τέτοια ώρα, θα είμαστε σε ρυθμούς Τούμπας. Συνεντεύξεις τύπου, προπονήσεις του ΠΑΟΚ, του Άγιαξ. Εδώ θα είμαστε. Μαζί θα τα καλύπτουμε. Εννοείται. Η επόμενη εβδομάδα είναι καθαρά εβδομάδα ΠΑΟΚ, νομίζω. Βέβαια. Έτσι. Βέβαια, αν προκριθεί ο Άρης, θα παίζει ο Άρης την Πέμπτη με την Μόλντε ή την Τζουκα. Α, γι' αυτό. Πώς την είπαμε? Τσουκαρίνσκι. Τσουκαρίνσκι. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι. θα το δω μόλις για να μην λέμε και ανακρίβειες. Ναι. Λοιπόν, είναι, είπαμε, ευρωπαϊκές αυτές οι εβδομάδες ούτως ή άλλως. Τώρα θα μιλήσει σε λίγο ο Πέντρο Μαρτίνς, συνέντευξη τύπου για το αυριανό ματς του Ολυμπιακού με τον Κτώρα Βιλτζέντς, σε 9.30 το βράδυ αυτό το παιχνίδι, αύριο στο Καραϊσκάκι. Ο Πέντρο Μαρτίνς, ο οποίος όπως διαβάζω τώρα, θα πάει αύριο, λέει, για κατασκοπία στο, όχι αύριο, την Τετάρτη, για να δει την Μπασάκ Σεχίρ στο ΑΚΑ το βράδυ της Τετάρτης. Βέβαια, αν αποκλειστεί αύριο Ολυμπιακός, δεν θα έχει και νόημα. Αν προκριθεί όμως, θα αντιμετωπίσει την Μπασάκ Σεχίρ στον επόμενο γύρο, στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Επομένως, θα βρεθεί στο ΆΚΑ την Τετάρτη το βράδυ ο Πέντρο Μαρτίνς για να τσεκάρει από κοντά την επόμενη αντίπαλο των Ερυθρολεύκων στα προκριματικά του Champions League. Τσουκαρίκι Μόλντε είναι το ζευγάρι
από το οποίο θα βγει η επόμενη αντίπαλος του Άρη, το οποίο παίζει την Τετάρτη στις 10 παρατέταρτο, άρα την Πέμπτη προτού ξεκινήσει ο Άρης θα ξέρει ήδη την αντίπαλό του, μάλλον. Οι Σέρβοι, οι οποίοι παίζουν στην έδρα τους και όπως μας είπε και ο Γιώργος Μπαϊράμης πριν, έχουν μια καυτή έδρα. Σερβίες. Ναι, είναι και νομίζω θα περάσουν οι Σέρβοι. Λες ότι περάσουν τη Μόλντε. Μόλντε που παίζει και πρωτάθλημα, είναι 15η αγωνιστική, ναι. Κάτι τέτοιο. Έχει κανονικά δηλαδή ρυθμό. Νομίζω ότι... Αλλά σε αυτά τα μάτς. Ναι, νομίζω ότι θα περάσουν οι Σέρβοι, γιατί καλή, δεν λέω, με ρυθμό η Μόλντε. Παρ' όλα αυτά, οι Σέρβοι είναι μια σχολή από μόνοι τους. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Να, και σε αυτά τα μάτς το παλεύουν, αν το πάνε και στη δύναμη. Εντάξει. Εντάξει, η οποία ας Μόλντε... περάσει ο Άρης και όποια και να έρθει, νομίζω πάλι ο Άρης θα έχει αρκετές πιθανότητες να συνεχίσει. Γίνεται μεγάλη συζήτηση και ρωτάει και πολλοί κόσμος για το πού θα δει τηλεοπτικά το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Άγιαξ. Αρχικά το πρώτο παιχνίδι που είναι στην Τούμπα την επόμενη Τρίτη στις 6 Αυγούστου και μετέπειτα τη Ρεβάνς που θα ακολουθεί στις 13 Αυγούστου την μεθεπόμενη Τρίτη. Ακόμη δεν έχει υπάρξει κάτι οριστικό να πούμε, δεν έχει ανακοινωθεί κάτι. Τα σενάρια είναι κυρίως για Κοσμοτέ TV και Open TV, το κανάλι του Ιβάν Σαββίδη. Υπάρχει ένα σενάριο που θέλει και το ΠΑΟΚ TV να καλύπτει. Ναι, μικρή πιθανότητα βέβαια. Επιπληρωμή να φανταστώ. Ακόμη δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Έστω επιπληρωμή για όσους βρίσκονται. Αλλά υπάρχει σαν ανοιχτό ενδεχόμενο ότι ναι, ίσως να πάει σε αυτή τη λύση. Πιο δύσκολο φαντάζει βέβαια. Το πιο πιθανό είναι να πάμε είτε σε Open είτε σε Κοσμοτέ TV. Ένα από τα δύο. Εντάξει, νομίζω πάντως ότι ούτως ή άλλως ο κόσμος του ΠΑΟΚ θα το δει το παιχνίδι και όχι μόνο ο κόσμος του ΠΑΟΚ. Νομίζω αυτά τα μάτσα έχουν ούτως ή άλλως μεγάλη τηλεθέαση. Όποιο κανάλι και αν επιλέξει να επενδύσει πάνω τους, νομίζω να πάρει τηλεοπτικά δικαιώματα. Ναι. Νομίζω ότι αν το Open πάρει και τα δύο μάτς, και το εντός και το εκτός, θα κάνει μεγάλο γκέλ. Θα ανεβάσει κατά πολύ τα ποσοστά του. Νομίζω ότι θα είναι πολύ καλή επιχειρηματική κίνηση για το κανάλι του Ιβάν Σαββίδη και για τον ίδιο τον Ιβάν Σαββίδη. Όπως και επίσης, μιας που πιάσαμε το τηλεοπτικό, νομίζω και αν ο ΠΑΟΚ πάει στο Open θα υπάρχει θετικό πρόσημο και για τις δύο πλευρές. Γιατί ναι, από τη μία ο ΠΑΟΚ ναι μεν θα βρει τα λεφτά τα οποία ζητάει και θα τον βγάλουν από το πρόβλημα του financial fair play, έτσι, γιατί μπορεί να μην έχει σοβαρό πρόβλημα, αλλά ένα προβληματάκι υπάρχει, ναι, όσο και αν το καλύπτουμε. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Το τηλεοπτικά είναι μεγάλη κουβέντα που ανοίγεις. Φανάσου Φεπρέι. Από την άλλη, βέβαια, όμως το Open, αν υπογράψει στην ουσία τον ΠΑΟΚ, θα κερδίσει νομίζω ένα πολύ μεγάλο μέρος από την πίτα, αν θέλεις, των οπαδών, ναι, και των φιλάθλων. Και νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ καλή επιχειρηματική κίνηση πάνω απ' όλα. Θα ανεβάσει κατά πολύ τα ποσοστά του. Ναι, δεν ξέρω κατά πόσο βέβαια θα μπορούσε να υποστηρίξει κάτι τέτοιο τον Open. Δηλαδή, το Open να δώσετε αυτά τα χρήματα που ζητάει ο ΠΑΟΚ την αγορά, ή αν θα ήταν προτιμότερο να τα βρει ο ΠΑΟΚ από ένα άλλο κανάλι. Βέβαια, νομίζω ότι θα τα βρει από τα διαφημιστικά πακέτα όμως, ρε Γιώργο. Ναι. Θα τα βρει από τα διαφημιστικά αγορά, πακέτα. Αγορά αυτή τη στιγμή δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχουν τα ποσά. Το θέμα είναι όλη αυτή την ιστορία που έγινε με την ΕΡ και το πώς έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, να δούμε τι θα γίνει και αν τελικά αποσυρθεί και από τις υπόλοιπες ομάδες η ΕΡΤ, γιατί ακόμη όλα τα σενάρια ανοιχτά είναι ότι θα γίνει το πρωτάθλημα. Η Νόβα δεν νομίζω ότι θα τα βρει με τον ΠΑΟΚ σε καμία περίπτωση μετά από όσα έχουν προηγηθεί. Έχει δρόμο και αυτή η ιστορία. Μέχρι να αρχίσει το πρωτάθλημα, στον επόμενο μήνα νομίζω θα μας απασχολήσει αρκετά και όλο και πιο έντονα για να βρεθεί κάποια λύση, γιατί δεν είναι μόνο το θέμα του ΠΑΟΚ, είναι αντιλογικά και των υπόλοιπων ομάδων. Οπότε ακόμη ας κρατάμε μικρό καλάθι και να περιμένουμε τι θα αποφασιστεί οριστικά και τι θα ανακοινωθεί. Ακόμη δεν υπάρχει και χορηγός για το πρωτάθλημα, κεντρική χορηγία, όπως υπήρχε πέρσι από την Σουρωτή και πρόπερσι. Είναι πολλά αυτά τα ζητήματα που ως συνήθως εδώ στο ελληνικό ποδόσφαιρο πάντα μένουν στον αέρα και πάντα μας απασχολούν ως το φινάλε και στο τέλος πολλές φορές δεν βρίσκεται και η ιδανική λύση. Είναι και το θέμα του ΒΑΡ ένα άλλο ζήτημα εν ώψη έναρξης πρωταθλήματος. Δεν νομίζω να το έχουμε από την πρεμιέρα. Αν το έχουμε την τρίτη έρτη αγωνιστική, ευχαριστημένοι να είμαστε και πάλι. Θα δούμε. Λοιπόν, τώρα διαβάζω σε σχέση με την είδηση που αναφέραμε νωρίτερα για την πρόσληψη του John Fanchip, του Ολλανδού τεχνικού, στον πάγκο της εθνικής ομάδας, που αναμένεται να ανακοινωθεί καθώς υπάρχει συμφωνία. Πώς διαβάζω τώρα στο Sport FM, στην ιστοσελίδα του Sport FM, το budget που θα διαθέσει η Ομοσπονδία φτάνει περίπου τις 450.000 ευρώ για τον John Fanchip, τον 55χρονο Ολλανδό coach και τους συνεργάτες του.
Αν όλα κυλήσουν φυσιολογικά, ο νέος Ομοσπονδιακός Τεχνικός θα έχει την ευθύνη της εθνικής ανδρών αλλά και την επίβλεψη των μικρότερων εθνικών ομάδων. Και αυτό σημαντική παράμετρος. Θα τα πάρει όλα δηλαδή. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι καλό ή κακό, πάντως είναι σημαντικό και χρήζει ανάλυσης. Λοιπόν, αυτό έχει αποφασιστεί. Τώρα από εκεί πέρα αναμένονται οι ανακοινώσεις. Τα είπαμε νωρίτερα και για Τάκη Φίσα και Κώστα Κωνσταντινίδη που θα είναι οι δύο τεχνικοί διευθυντές. Ακόμη όμως δεν έχει οριστικοποιηθεί ο ρόλος και η αρμοδιότητα του καθενός. Κάτι που θα γίνει τις επόμενες ώρες όπως διαβάζουμε στα δημοσιεύματα από τα αθηναϊκά MBA. Να δούμε και πώς θα μπορέσουν να βοηθήσουν τον Ολλανδό οι δύο Έλληνες που γνωρίζουν καλά την κατάσταση στην εθνική ομάδα, έτσι, και οι δύο έμπειροι και γνωρίζουν πράγματα και καταστάσεις μέσα από την εθνική. Θέμα είναι κατά πόσο θα μπορέσουν να τον βοηθήσουν και τι έχει να προσφέρει και ο Ολλανδός, ο Φανσίπ, μια λύση που, όπως λέγαμε και νωρίτερα, δεν είναι για το πανοράφι, δεν είναι και τόσο εγγυημένη, αλλά θα δούμε, περιμένουμε. Στο handball του ΠΑΟΚ και το τμήμα των ανδρών, ο ΠΑΟΚ έχει κάνει μια έτσι, χειρή μεταγραφή καθώς ανακοίνωσε τον Μανώλη Ιωαννίδη, τον 39χρονο τερματοφύλακα, ο οποίος τα τελευταία 9 χρόνια αγωνιζόταν στη ΧΑΘ. Συγκεκριμένα, να διαβάσουμε την ανακοίνωση του ΑΣ, η οποία αναφέρει πως ο ΠΑΟΚ και το τμήμα handball ανδρών ανακοινώνουν την έναρξη συνεργασίας με τον αθλητή Μανώλη Ιωαννίδη, ο οποίος θα αγωνιστεί με τα ασπρόμαυρα την αγωνιστική περίοδο 2019-2020. Ο 39χρονος τερματοφύλακας αγωνίστηκε από το 2010 έως και το 2019 με τη ΧΑΘ και πλέον είναι έτοιμος να ανοίξει μια νέα σελίδα στην καριέρα του αγωνιζόμενο στο Δικέφαλο. Μετά τη σύνδεση συνεργασίας, ο Ιωαννίδης βλέπουν ότι έχει κάνει και κάποιες δηλώσεις. Είμαι πολύ περήφανος που θα αγωνιστώ με τον ΠΑΟΚ τη φετινή χρονιά. Ευχαριστώ πολύ τον πρόεδρο, τη διοίκηση, τον έφερο τον κύριο Πετρίδη, καθώς και τους προπονητές ομάδας για την εμπιστοσύνη που έδειξαν στο πρόσωπό μου. Είναι σημαντικό για μένα πως όλοι οι φίλοι μου είναι ΠΑΟΞΙΔΕΣ και ανυπομονούν να έρθουν να μας υποστηρίξουν στο γήπεδο. Εύχομαι μια χρονιά ανταγωνιστική, με υγεία και μακριά από τραυματισμούς. Αυτά λοιπόν από τον νέο τερματοφύλακα του handball, τον Μανώλη Ιωαννίδη. Μας είπες για φόρμουλα, μας είπες για handball. Πολυεργαλείο είσαι, ρε Χρήστο. Είμαι παντού. Είσαι παντού. Ο Λίβερο παντού. Έτσι. Ο Λίβερο παντού. Έτσι, 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 έτσι. Απλά τα πράγματα. Λοιπόν, 9 λεπτάκια μας έμειναν εδώ στην εκπομπή ο Λίβερο παντού. Νομίζω τα πιάσαμε όλα τα θέματα σήμερα. Νομίζω τα ξεψαχνίσαμε όλα. Δεν έχουμε αφήσει τίποτα. Να είπαμε για ΠΑΟ, Κάρι, αναλύσαμε Άγιαξ. Το γκολ του Άγιαξ μπήκε στο ριπρές όσοι έτσι, έτσι. Δεν ακούγατε νωρίτερα. Υπάρχει ανάλυση αυτού του περιβόητου γκολ στα πρώτα 34 δευτερόλεπτα και το πώς άλλαξαν τις πάσεις οι παίκτες του Άγιαξ και το πώς αντέδρασε εντελώς λανθασμένα η άμυνα Τσέιτχόβεν και δέχτηκε με τόση ευκολία αυτό το γκολ. Μπείτε να δείτε την ανάλυση από το team του Repress. Αξίζει πραγματικά για να διαπιστώσετε και καλύτερα γιατί πράγμα σας μιλάμε. Είναι διαφωτιστικό το βίντεο. Έτσι, έτσι. Ακριβώς. Έτσι στην επικαιρότητα να πούμε πως διαβάζουμε ότι όσον αφορά τη δίκη για τον Γρηγορόπουλο, ο επαμενόδας Κορκονέας έγινε δεκτό, λέει, το ελαφρυντικό του πρώτου σύνομου βίου, άρα σπάνε τα εσόδια που του είχαν υποβληθεί. Μάλιστα. Αυτό που σημαίνει ότι στην πράξη σημαίνει ότι θα αποφυλακιστεί ο Κορκονέας, καθώς η ανώτητη ποινή κάθεξη, λέει, που μπορεί να υποβληθεί είναι τα 15 έτη. Έτσι, σε μια υπόθεση η οποία... Και αυτή σίγουρα θα απασχολήσει πολύ την επικαιρότητα μετά από αυτή την απόφαση. Ακριβώς. Τελείωσε η συνέντευξη τύπου του Μάρτινς και του Μαριά για τον Ολυμπιακό. Έτσι θα έκανε κάποιες δηλώσεις ο Πέδρο Μάρτινς και για τον Μαριά αλλά και για τη τακτική που θα ακολουθήσει ενάντια στη Βικτόρια Πλιζένα. Όσον αφορά το 0-0, λέει ότι καταρχήν μέσα στη διάρκεια της χρονιάς υπάρχουν 6 με 7 παιχνίδια που θα θεωρηθούν τελικοί. Αυτό, λέει, είναι ένα τέτοιο μάτς. Η Τσεχία είναι ψηλά στην κατάκτηση και το οφείλει σε μεγάλο βαθμό και στη Βικτόρια. Δεν θα πούμε τη στρατηγική μας, αλλά έχει μεγάλη σημασία το ότι θα έχουμε τον κόσμο μας στο πλευρό μας που μας δίνει δύναμη και όθηση. Θα είναι ένα μάτς λοιπόν από τα 6, τα 7 ή τα 8 τελικούς που θα έχουμε. Αυτά λοιπόν και από τον Πέδρο Μάρτινς. Να δούμε το πλάνο του, αύριο θα έχει ενδιαφέρον. Και πώς θα διαχειριστεί και αυτό στην Απόλλωνα. Θα το δεις το μάτς αύριο. Θα το δούμε. Θα το δούμε. Τέτοια μας χάνονται. Τώρα είναι εδώ κάθε μέρα να βλέπουμε μπάλα. Έτσι. Αυτές οι μέρες είναι Πέμπτη γεμάτη. Την Πέμπτη μόνο κακό είναι ότι πέφτουν ίδια ώρα τα παιχνίδια του Ατρομήτου και του Άρη. Θα μπορούσε να είναι το 1-8 και το άλλο 10, θα ήταν ακόμη καλύτερη βραδιά. Αλλά είναι τώρα τα βράδια μας από εδώ και πέρα γεμίζουν καθημερινά. Έτσι, έτσι ακριβώς. Και την Τετάρτη που είναι το μάτι της ΑΕΚ, πρόβα Τζενεράλε, δυνατό φιλικό με την Μπασάξεχιρ και αυτό έχει ενδιαφέρον γιατί η ΑΕΚ είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό για φέτος. Θα έχουμε την ευκαιρία και αύριο και τις επόμενες ημέρες να τα πούμε και πιο αναλυτικά και για την ΑΕΚ.
καθώς δεν ξέρουμε σε ποια κατάσταση θα είναι και τι θα διεκδικήσει. Περιμένουμε να δούμε και τα ευρωπαϊκά της παιχνίδια φυσικά. Αλλά έτσι θα είναι ένα πρώτο δείγμα το αυριανό φιλικό, το μεθαυριανό μάλλον φιλικό με την Πασάξ εκεί στο ΆΚΑ. Γιατί είναι δυνατό τεστ. Ναι, ναι, αλίμονο. Λοιπόν, άμα δεν θεωρούνταν δυνατό τεστ με την δεύτερα θρύτρια. Το θεραπεία της Τουρκίας, έτσι, ναι, ναι. Το φιλικό του Άγιαξ είναι στις καθυστερήσεις με την Σιβασπόρ στο 1-1. Θυμίζω από το 38 ήμουν πίσω στο σκόρο Άγιαξ με γκολ του Γιαντάς για τους Τούρκους. Και στο 75 ισοφάρισε ο Χούντελαρ. Δεν παίζουν οι βασικοί, ας το πούμε έτσι, του Άγιαξ. Ο Μαζραουί και ο Ταλιαφίκο, που είναι δύο παίκτες που μπορούν να θεωρηθούν και ως βασικοί, μπορούν να συμμετέχουν στη βασική ενδεκάδα, αντικαταστάθηκαν. Έχουν γίνει αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο και οι δύο. Είπαμε, ο Χούντελαρ σκόραρε. Εντάξει. Φιλικό για να τεστάρει η ετοιμότητα ο Τενχά, χωρίς να χρησιμοποιεί τα βαριά χαρτιά του. Οπότε δεν θα μπόρεσε ο Πάουκ ούτε άλλο από αυτό το μάτσο να βγάλει συμπεράσματα χρήσιμα. Νομίζω λοιπόν, ότι από την επόμενη εβδομάδα το team του Άμπελ Φερέρα είναι και ο ίδιος. Το μάτς με τη Φίτε το Σάββατο, έτσι. Εκεί θα μπορέσει να έχει μια πιο σαφή εικόνα. Τρεις μέρες και πριν το μάτς της Τούμπας που θα έρθει εδώ την επόμενη Τρίτη. Λοιπόν, φτάνουμε στις 5 και ήρθε η ώρα να ολοκληρώσουμε. Ήμασταν σε αυτό το τρίωρο μαζί με την εκπομπή Ολύμπερο Παντού, ο Γιώργος Παναγιωτίδης, ο Χρήστος Γιωβάνογλου, ο Γιώργος Μπαϊράμης νωρίτερα. Και θα είμαστε παρέα και αύριο, όλη την εβδομάδα θα πηγαίνουμε παρέα. Και αυτή και την επόμενη. Έτσι, εννοείται. Έτσι. Να μείνετε συντονισμένοι στο Ολύμπερο 107,4. Θα ακολουθήσει το All About Harrison Air με περισσότερο ρεπορτάζ για τον Άρη που είναι ήδη στην Κύπρο. Να μάθετε όλα τα τελευταία νέα σε ρυθμούς πια του αγώνα ρευμάτων με την ΑΕΛΕΜΕΣΟΥ. Μένετε συντονισμένοι εδώ στο Ολύμπερο 107,4. Από εμάς, να έχετε ένα καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα.